Δεν είσαι φίλο. Ναι, ναι, θα γίνει μόνο. Αλλά σε παρακαλώ για πολύ, βάλτε στο πρόγραμμα. Ναι. Όχι, έχουμε ξεκινήσει, μου φαίνεται. Να δούμε. Μπορεί να το δει κάποιο από το κινητό του, αν έχουμε ξεκινήσει. Να μπείτε στον τοίχο μου. Και μπορείτε να παίζει ρόλο που δεν σα έχω φίλο ακόμα. Α, το δω. Ναι, ναι. Παίζει ρόλο. Μπορεί να κάνει κι εσύ στο έτσι το κινητό σου. Και εσύ, άμα μπορείτε, και εσύ, αριστερά, άμα μπορεί. Να το κάνεις κοινοποίηση στο κινητό σου. Εδώ που το έχω. Είναι καλό εφόσον είμαστε εδώ. Α, το βλέπω, το βλέπω το live. Το βλέπεις, μπορεί να το πατήσεις κοινοποίηση και να σου έρθει στον τοίχο σου, καταλαβαίνεις. Άμα πατήσεις κοινοποίηση, αλλά απλώς πρέπει να πας στον τοίχο σου και να βάλεις χεράκι. Γιατί μπορεί να το κοινοποιήσεις, να το βλέπεις, αλλά αν δεν έχεις βάλει... Πάς στο YouTube. Όχι, πας στο Facebook, στο Γεώργιος Βράιλας. Το λέω και στον κόσμο, και εκεί κάνεις απλώς κοινοποίηση αυτό που λέει ζωντανό. Λοιπόν, σήμερα πόσο του μήνα έχουμε, 17 Τετάρτου του 2024 και είμαστε εδώ στον Ιερό πια Ασκληπείο και οίκο της Αριστεάς, γιατί η ενέργεια που έχει πάρει αυτός ο χώρος με τα τόσα σεμινάρια που έχουμε κάνει σαμάνικα, σεμινάρια για τον πόθο, όπως κάνουμε και σήμερα, η ίδια μας λέει ότι φεύγουμε και ο χώρος ακόμα βλέπει, είναι ενεργοποιημένος. Απογείωση. Απογείωση, τελείως. Και φυσικά δεν απογειώνεται μόνο από μας, ήδη είναι απογειωμένος από μόνος του, έτσι με όλη αυτή τη μνήμη που έχει. Και όπως είπε και κάποιος φίλος ότι το κάθε αντικείμενο έχει μια ιστορία και έχει... Φανταστείτε ότι ο δάσκαλός της ήταν ο Νίκος ο Καραζάκης. Έτσι. Η Ελεξίου, ας πούμε, δασκάλα της. Η Γαλάτια, έτσι, ο Βάρναλης. Δηλαδή, αυτή η κληρονομιά που μας έρχεται ζωντανή. Δηλαδή να τη γράφει τώρα πείμα ο Καρατζάκης, έτσι, το έχει μέσα, ολόκληρο πείμα. Και ο Αυγέρης. Ο Μάρκος Αυγέρης. Λοιπόν, εγώ το λέω... Ήρθαμε μαζί μας, την Κλειφάρα τότε. Ωραία, θα μας τα πεις όλα αυτά. Ήρθαμε μαζί μας. Ναι. Θα λέω και ξαναλέω κάποιες φορές και στα σεμινάρια, ότι όταν ήμουν 17 χρονών, από 12 ήμουν στα μηχανολογία. Αλλά επειδή ο πατέρας μου ήταν και φιλόσοφος και πνευματικός πατέρας μου, όχι μόνο υλικός, αλλά ο ίδιος ζωγράφιζε, έγραφε ποιήση με υπέροχα ποίηματα που ενώ τα έγραφε, τα τσαλάγωνε και τα πέταγε. Δηλαδή το έγραφε και το πέταγε, δεν το κράταγε. Έκφραζε δηλαδή αυτό που έβαζε. Εγώ ευτυχώς έσωσα καμία δεκαριά από αυτά τα πεταμένα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και όταν λοιπόν στα 17 μου θεώρησα ότι θέλω να βρω αυτόν τον κόσμο που είχε περάσει ο πατέρας μου μέσα, από την επιθεώρηση τέχνης που είχαμε τα βιβλία, δεν ξέρω αν υπήρχε ένα περιοδικό από το 1957-58 που λεγόταν επιθεώρηση τέχνης. Λοιπόν, όλοι, πώς το λένε, οι διανοούμενοι της τότε εποχής είχαν μπει μέσα εκεί. Και κάθε τεύχος ήταν αφιέρωμα στον Πικάσο και να βλέπει μέσα όλα τα έργα, τη ζωή του. Δηλαδή ήταν τόσο πλούτος, εγκυκλοπαιδικός πλούτος, που ήθελε δεν ήθελε κάποιος άνθρωπος που το μισοδιάβαζε, άνοιγε το πνεύμα του ότι η τέχνη πάει μπροστά τον άνθρωπο, τον εξελίσσει. Και όχι μόνο το ταϊτσί, το αυτό, αλλά και ο πλούτος είναι εδώ. Δηλαδή όταν ας πούμε ο παππούς ο Επίκουρος έλεγε τον κήπο του Επίκουρου, δεν εννοούσε ότι εκεί βάζει ραπανάκια και μαρούλια και κρεμμυδάκια. Εννοούσε ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι ένας κήπος που ό,τι καλό του βάλεις σαν σπόρο, αυτά τα άνθη θα βγάλει. Γιατί όταν η σαβούρα βάλουμε στο μυαλό μας και δούμε στην τηλεόραση και κρατήσουμε από τις ειδήσεις και ακούσουμε κάποιον τι έπαθε, πώς το έπαθε, γιατί το έπαθε, πώς πόνεσε και το βάλουμε μέσα στην ψυχή μας, αυτό είναι
για να μαραίνεται η ψυχή. Δεν είναι καν λείπασμα, είναι για να μαραίνεται η ψυχή. Όταν λοιπόν ανθίζεις, θυμάμαι δηλαδή εγώ από 4-5 χρονών, να είμαστε στο κρεβάτι, ας πούμε, του πατέρα μου να μην έχει έτσι το πόδι και να είμαστε εγώ και η αδερφή μου και να μας διαβάζει, ας πούμε, το κουτρού το γάμο και να χτυπιόμαστε εμείς μικρά παιδιά και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται στο χωριό του κουτρούλι και πόσο γάμο και έτσι δηλαδή και να λες τι ωραίο παραμύθι πέρα του ότι μεγαλώσαμε από 4 μέχρι 12 και εγώ και η αδερφή μου με δύο παραμύθια που όπως έλεγε και η μάνα μου, τα έβγαζε από την κοιλιά του. Έτσι, αυτό είναι μεταφορικό. Δεν είναι μόνο ότι τα βγάζεις από το μυαλό σου, τα βγάζεις από την κοιλιά σου, είναι γέννημα κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, το ένα ήταν ο Ντόντος. Ο Ντόντος ήταν ένα παιδάκι 7-8 χρονών που πήγαινε ταξίδια. Και πήγαινε, ας πούμε, στο Παρίσι. Και έβλεπε το ποταμό και έβλεπε αυτό και έβλεπε... Δηλαδή, μας έβαζε να ταξιδεύουμε με τη φαντασία μας σαν μικρά παιδιά το πώς μπορεί να είναι το Παρίσι, πώς φαίνεται ο Άιφελ, ο πύργος που είναι πανύψηλος και νομίζω ότι ακουμπάει στον ουρανό και να μας μετέφερε εικόνα ώστε να περνάει μέσα στο μυαλό σαν να το έχουμε ταξιδέψει, σαν να το έχουμε ζήσει. Αυτό είναι το παραμύθι το καλό. Και το δεύτερο παραμύθι ήταν... Ο Τρικεράτοπς. Ο Τρικεράτοπς ήταν ένα διαολάκι που γεννήθηκε με τρία κέρατα. Που το τρίτο κέρατο τον έκανε ξεχωριστό από τα άλλα διαολάκια. Και αυτό, αντί να κάνει κακό όπως κάναν όλα τα διαολάκια, κατέβαινε στους ανθρώπους και τους βοηθούσε. Και τους έκανε καλό. Mm-hmm. Και έτσι είχε να τα βάλει και με τους δαίμονες τους διαόλους και με τους άγγελους γιατί τους έκλεβε τη δουλειά. Δηλαδή ήταν και από τα δύο σημεία αυτός που ήταν, που έφερνε, ξέρεις, την ισορροπία στο ενδιάμεσο, να μην είναι όλοι κακοί, να μην είναι όλοι καλοί, ας πούμε. Και έτσι φανταστείτε ότι αυτή η παιδεία μας μεγάλωσε και την αδερφή μου και εμένα και η αδερφή μου συγγραφέας με πολλά παραμύθια και τα λοιπά και ζωγράφος. Η αδερφή μου είναι στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Ζει πολλά χρόνια εκεί πέρα, είναι καμία 20 χρόνια. Πληρονομήσανε μια τεράστια περιουσία από τη θεία του γαμπρού μου και κάποια στιγμή που θέλω να φύγουν από Αθήνα, γιατί είχαμε μαζί τα μαγαζιά, το επιστροφή στην Ιθάκη, ας πούμε, το είχαμε μαζί, πήραν την απόφαση να φύγουν και να πάνε Ρέθυμνο. Τότε που ήταν επί Πασόκ, μου φαίνεται, για νέους αγρότες, πήγανε, βρήκανε αυτά τα λιόδεντρα και τα τέτοια και τις επιδοτήσεις και όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή κλείσαν όλα αυτά και... Ο Γιάννης, ας πούμε, δούλευε σε ένα ξενοδοχείο σαν μάγειρας, επειδή είχε μάθει από το μεζοδοπολείο τη μαγειρική, που έλεγε εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν θα έκανα μαγειρική, μετά έπεσε στη μαγειρική. Και κάποια στιγμή αποφασίσαν να γυρίσουν Αθήνα. Και πάνω που αποφασίσαν να γυρίσουν Αθήνα, γιατί δεν είχε δουλειές, γιατί το χειμώνα κλείναν τα ξενοδοχεία κτλ. Βρέθηκε κάποιος καλός άνθρωπος, ο Παπαγιάννης εκεί στο χωριό των Αγίου Κωνσταντίνου του Καθήνου, πιο πάνω από σένα, και γύρισε και του είπε: θέλεις να γίνεις παπάς, γιατί βλέπω ότι είσαι καλός άνθρωπος, δεν πειράζει κανέναν, αυτό θέλεις, σαν λειτουργήμα, σαν... δηλαδή θα σου ταιριάζει, έχει και καλή φωνή, έχει και παράστημα, έχεις... και έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέγε να γίνω παπάς, πώς το βλέπεις, ας πούμε, ξέροντας τις ιδέες μου εμένα. Να γίνεις, του λέγα. Εφόσον είναι να μείνεις εκεί πέρα, το αξίζεις. Εσύ είσαι παπάς, είσαι ιερέας, πριν γίνεις ιερέας. Τι, να γίνεις. Δηλαδή θα υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα σου. Και έτσι έγινε. Και τώρα είναι, δηλαδή, στο Ρέθυμνο και είναι, πώς το λένε, ένας ιερέας ιερέας. Πώς το λένε, δηλαδή, καθ' όλη τη σημασία της λέξεως. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε και να λέμε οι παπάδες ή έτσι. Γιατί όταν βάζεις μια ταμπέλα και το γενικεύεις, τότε δείχνεις μια φασιστική αντίληψη του εαυτού σου, ότι ή θα μπουν σε αυτό το καζάνι ή θα μπουν σε αυτό το καζάνι. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δηλαδή πρέπει να λέμε ότι οι κακοί Εβραίοι, γιατί εγώ είχα πελάτες, ας πούμε, στο Θησίο, που όλη η οικογένεια ήταν Εβραϊκή, αλλά ήταν τόσο καλοί άνθρωποι, πιο καλοί από Έλληνες.
κάνανε υγιεινή διατροφή. Δηλαδή, ερχόντουσαν και μου λέγανε, ξέρεις, εγώ δεν έχω να φάω 5 μέρες. Δίνω μόνο νερό και τρώω μόνο μήλα. Ένα μήλο την ημέρα. Και έβλεπα από τον εαυτό μου και έλεγα, τι κάνεις εσύ. Και με έβαζε, χωρίς να μου πει, κάνε, να κάνω. Αυτό για μένα ήταν μεγάλο, πώς το λένε, κατάκτημα να καταλάβω ότι δεν χρειάζεται στον άλλο να του πεις κάνε αυτό, ξύπνα, ανοίξε τα μάτια σου, δες. Όλα αυτά είναι για να τα κλείσει, για να καταλάβει ότι κοιμάται, για να καταλάβει. Δεν είναι θετικά, είναι αρνητικά. Ενώ άμα εσύ πεις, ξέρεις κάτι, εγώ βλέπω αυτό, εγώ βλέπω εκείνο, τότε ανοίγει το μάτι και το άλλο, τότε μπορείς να πεις ότι, λοιπόν, για να προχωρήσουμε όμως, και τέλος πάντων ο Αναστάσης ο Ασημακόπουλος, εκεί ήθελα να καταλήξω, είχε αγοράσει κάποια βίλα στους πάνω καταράχτες, δηλαδή ήταν μόνο το σπίτι του και το οικόπεδό του. Για πού λες, ποιο μέρος? Στους καταράχτες του, δεν ξέρω, της Σαμοθράκης. Α, της Σαμοθράκης. Που αυτό λέει μπορούσε να χωρέσει ακόμα και 10 άτομα, ας πούμε. Έτσι, οικογένειες, για τα δωμάτια που είχε κτλ. Και ο άνθρωπος μου έλεγε πριν 10-15 χρόνια ότι αν βρεις κάποιον να το πουλήσουμε, να το δώσουμε, να το αυτό, πες μου το. Αν μπορείς να το κάνεις κάτι, διακοπές, να το κάνουμε κάτι, ένα ίδρυμα, να κάνουμε συνέδρια, εγώ το χαρίζω, εγώ το δίνω, να φύγει από πάνω μου, να μην πληρώνω, να μην... Λοιπόν, και δεν ξέρω ακόμα... Μπορεί να μην ζει ο άνθρωπος. Όχι, ζει, ζει. Το καλοκαίρι που... Πήγα... Ή μπορεί να το έχει πουλήσει, να το έχει δώσει μετά από... Ναι, ναι, μπορεί. Αυτό που λες είναι πιο σίγουρο. Αλλά επειδή θέλω να τον δω κι εγώ, σίγουρα θα κάνω μια συνάντηση μαζί του, γιατί φέτος το καλοκαίρι ήταν που κατεβήκαμε κάτω στην Πέστινα, στην Καλαμάτα, από την Καλογριά και Στούπα, και εκεί είναι το χτήμα αυτό που έχει φτιάξει, και έχει φτιάξει ένα... Αυτός είναι ο Ασημακόπουλος που σας λέω. Έχει εκεί πέρα ένα χώρο που και αυτός έχει φτιάξει ένα τεράστιο θέατρο, σαν αρχαίο θέατρο. Έχει φτιάξει τις κολόνες, τα γάλματά του, τα μάρμαρά του κτλ. Και ζει εκεί τον περισσότερο χρόνο. Ασημακόπουλος. Λοιπόν, και εκεί είναι το εισηχαστήριο του. Εκεί πάει και γράφει βιβλία. Έτσι. Εδώ έρχεται για τα Σάββατα που κάνει ακόμα στο Τρισίλιο ομιλίες. Φανταστείτε, πριν ξεκινήσω εγώ να κάνω ομιλίες και τα λοιπά, μου είχε πει ότι πήγε με κάποιους φίλους μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης και είπανε ότι θα γίνει μια εκδήλωση και μια παρουσίαση από μια αρχαιολόγο και... Και έτσι όπως ρώτησε κάποιος τι είναι αυτή η κολόνα, τι είναι αυτό, άρχισε να μιλάει εκείνος και ο κόσμος μαζευότανε και του λέει και γιατί αυτό, και του λέει και γιατί αυτό και άρχισαν να λέει και του λέει μπορείτε να λέτε πιο δυνατά και πιο δυνατά και άρχισε ας πούμε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο ένα κοινό 200 άτομα να τους μιλάει και κάποια στιγμή ήρθαν αυτοί που θα κάνανε την εκδήλωση, αυτό δεν ήταν στην εκδήλωση και είπανε δεν είναι εκδήλωση ο Κύριος, ελάτε από εδώ. Και τον αναγκάσα να σταματήσει να μιλάει, για να μην τους παίρνει τον κόσμο. Λοιπόν, είναι, δηλαδή, έτσι και αρχίσει να φυγείται και να... Επειδή είναι και λεξοπλάστης και αναλυτής, γιατί ας πούμε ο Κάφκασος είναι Καφ, έτσι, και είναι κεφαλή, γιατί ο Προμηθέας είναι δεμένος στην κεφαλή, γιατί ο άνθρωπος είναι δεμένος στην κεφαλή με αλυσίδες, με δόγματα, με... Γιατί τον ελευθερώνει ο Ηρακλής, πώς πρέπει να ελευθερώσουμε το δικό μας Προμηθέα. Δεν σταματάει, δηλαδή μπορεί να μιλάει 24 ώρες, χωρίς σταματημό, χωρίς να πιει νερό, χωρίς τίποτα. Έτσι. Πάντα δηλαδή η κόρη του γνωστή του λένε μπορείτε να τότε κλείσετε να το τελειώνετε και έτσι κλείνει ας πούμε και λέει αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι και τα λοιπά. Φανταστείτε ότι πηγαίναν όλοι οι αρχαιοκάπηλοι όπως τους έλεγε ο Αργύρης ο Τσεκαλίας
αντί να του λέει αρχαιολάτρες, του έλεγε αρχαιοκάπηλους, γιατί ο καθένας έγραφε ένα βιβλίο, έγραφε κάτι και εκμεταλλευόταν το βιβλίο του, την ξενάγησή του, το... έτσι και του έλεγε αρχαιοκάπηλους. Ότι του κλέβουνε κάτι. Ναι, ότι κλέβουνε από τον ελληνισμό για να κερδίζουνε. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα, το χασα. Εντάξει, έλεγε για αυτόν ότι κάνει αυτό και αυτό. Α, ναι, πηγαίνανε λοιπόν όλοι οι αρχαιοελληνιστές, ακούγανε τις ομιλίες του και τι ήταν το ενδιαφέρον, όπως και εγώ νομίζω ότι το έχω αυτό λίγο το χάτζιμο. Το ενδιαφέρον ήταν ότι... Μιλάει στο πρωί μπορεί να μιλάει. Ναι, ναι. Το ενδιαφέρον ήταν το εξής. Άκουγες την ομιλία, ας πούμε, του Αναστάση και ενώ είχε πει 100 πράγματα, εσύ μέσα σου είχαν αυγατήσει αυτά τα 100 πράγματα σε 1000. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή σου δίνει ιδέες και τρόπους ώστε να πληθαίνουν αυτά που ήδη ξέρεις με αυτά που ήδη άκουσες και να γίνεται τσακ ένα άνοιγμα του εγκεφάλου. Αυτό είναι χάρισμα. Έτσι, δηλαδή είναι, θεωρώ ότι είναι, αυτό χρειάζεται ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να του πεις μία τάκα από ένα βιβλίο που διάβασες, τα, και άλλος να το ακούσει. Ενώ θα μπορούσε να μπει στο ίντερνετ, να πατήσει τι είναι αυτό και να λέει τα. Άρα τι του έχεις κάνει, τίποτα. Δεν έχεις μεταδώσει κάτι, ένα δικό σου βίωμα, μια δική σου έλξη που σε είχε ώστε να τραβήξει και εκείνο να δει διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό είναι, πιστεύω, η διαλεκτική του λόγου που μπορεί να ανοίξει ορίζοντες. Που στην ουσία έτσι πρέπει να είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος που θέλει να μεταδώσει ιδέες, να μην μεταδώσει δόγματα, να μεταδώσει ιδέες που θα πλατείνουν, δηλαδή θα πολλαπλασιαστούν και δεν θα μείνουν. Αυτό κάνει και ο τέτοιος, και ο Δανέζης. Έτσι, δηλαδή ακούς την ομιλία του και τη στιγμή που λέει τη δική του άποψη, σου ανοίγουν στις δικές σου απόψεις άλλα παράθυρα. Mm-hmm. Αυτό είναι η επιτυχία. Να μπορείς δηλαδή να αυγατίζει τον εγκέφαλο, να παίρνει φωτιά. Και όχι να σβήνει και να λες, α, κοίτα πώς το είπε, πω, δεν μπορώ να το συλλάβω. Αλεξάνδρα, το ξέρεις, τον Δανέζη, τον ξέρει. Ποιος δεν το ξέρει, όλοι το ξέρουν, περισσότεροι. Τον είχαμε καλέσει στο σύλλογο της Γιώτα και μας είχε μιλήσει και τον είχε καλέσει και η Δέσποινα Τρίτοπούλη και είχε καμία ομιλία στην Πλατεία Κάνικος. Εκεί στο Νορκαλικό. Στο Ναι. Ναι, είναι σπουδαίος, Γιατί κατεβαίνει στον κόσμο. Δεν το παίζει επιστήμονας. Θα μπορούσε με τόσα βιβλία και με τόσο έργο που έχει κάνει σε διεθνή πανεπιστήμια κτλ. Να έχει κάτσει σε μία ακρούλα και να μην κάνει τίποτα. Να περιμένει δηλαδή να πάρει τα βιβλία, να πάρει τα... Και αυτός, όπως και η Μαρία Ευθυμία μου αρέσει πάρα πολύ, αν τη γνωρίζετε έτσι, και αυτή είναι πολύ καλή ιστορικός. Μορφωμένη και μορφωμένη όχι διανοητικά, αλλά έχει πάρα πολλές εμπειρίες. Εγώ αυτό που αισθάνομαι είναι ότι μίλα, speak with your action που λέμε, δηλαδή μίλα με τον τρόπο ζωής. Αυτό έχει για μένα, mm-hmm. Αυτό είναι που με έλκει εμένα. Δεν σε βλέπω, σε πειράζει, εντάξει. Είναι εντάξει όλα. Το θέμα είναι αυτό, ο τρόπος ζωής, και το έχω εμπειρία από τα παιδιά μου, έχω 4 παιδιά, έχω 6 εγγόνια, ευχαριστώ. 6 εγγόνια, μπράβο. Στα παιδιά μου δεν έλεγα, μου λέγανε τα παρατάς και φεύγεις, πας Ινδία, γιατί ήμουν ερωτευμένη με το δάσκαλο, με τους δασκάλους, με την Ινδία. Ξεκίνησα όταν στην Ελλάδα τη γιόγκα μου κάνανε χέριο. Γιατί έκανα δημιουργικά πράγματα, ο Μπόμπι Καρνάκη σε πολύ μεριά. Ήμασταν μια μικρή ομάδα, 20 ετών τότε, και ήμασταν έτσι πολύ παράξενοι. Και σιγά σιγά δεν είχα να πω τίποτα, αλλά ο τρόπο ζωή και το είδα στου δικού μου ανθρώπου. Τι έγινε, μου λέει, τι έκανε για τα παιδιά μου, κάνει τίποτα. Πραγματικά δεν έκανα τίποτα. Έκανα αυτοσυγκέντρωση, υπηρεσία,
Η Σάτσα μιλάει, όταν μιλάς την καρδιά σου που έχει τις γνώσεις που έχεις αποκτήσει. Όταν η γνώση αποκτήσει που έχεις διαβάσει, έχουν γίνει εμπειρία πια. Και μιλάς μέσα από αυτό. Γιατί το βιβλίο, όπως είπες πριν, είναι πάρα πολύ ωραίο και εγώ διαβάζω, αλλά όταν μεταδώσεις αυτό που λέει το βιβλίο, δεν είναι δικό σου. Όταν έχει γίνει το απόσταγμα. Αυτό. Αυτό που έλεγε στη Βανέζη, αυτό που έχεις και εσύ πάρα πολύ. Και είναι, υπάρχει ένας πλούτος. Και το δικό μου όνειρο θα ήταν να δημιουργηθεί ένα αγωγό, έτσι μια... Ο κήπος. Ένας κήπος που να έχει όλο, ο καθένας στο σπιτάκι του εδώ, που να είμαστε ξένοι, να έχουμε ένα... Έχει γίνει ήδη. Γέγονται. Το κάνει, ναι, το κάνει αυτό, το προσπαθεί τώρα η ανθρωποκοινότητα, που έχει έτσι ένα μεγάλο χώρο. Πού είναι ακριβώς. Ευγένει. Δεν ξέρω αν είναι αδειά. Κάπου εκεί στο... Δεν είναι αδειά, νομίζω. Τους είχα πετύχει δηλαδή και έδειξω και αυτά και μου λέγανε ότι είναι κάπου εκεί στην αδειά. Τέλος πάντων, έχουν οργανώσει να κάνουν ένα χωριό, κάπου που είναι μετά τη Λαμία, ανάμεσα στη Λαμία. Αλλά μου θύμισε τον εαυτό μου πριν από 40 χρόνια και είναι πάρα πολύ ωραίο που νέοι άνθρωποι ξεκινάνε και έλκουν και άλλους και γίνονται όλα αυτά. Μα αυτοί έχουν το μέλλον μπροστά, αυτοί έχουν τη δύναμη, αυτοί θα αλλάξουν τον κόσμο. Πώς το λένε, απλώς εμείς μπορούμε να τους ακολουθήσουμε, να τους ακολουθήσουμε για να... Και να βοηθηθούμε, να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε. Έτσι, έτσι. Και δεν ξέρω αν έχεις κάνει σοσιοκρατία, έχεις κάνει καθόλου. Πριν από αυτό, υπάρχει ένα άλλο υπόβαθρο για αυτό που λες. Εγώ είμαι μαθήτρια του Πρεμ Ράβατ. Ναι, ξέρω. Το ξέρεις. Τον έχουμε δει πολύ, και εσείς τον έχετε δει, μου φαίνεται, στο YouTube. Μπορεί να τον έχουμε δει, μπορεί και όχι. Και κάνει ένα πρόγραμμα εκπαίδευση στην ειρήνη, στην εσωτερική. Έτσι, ναι. Γιατί το ονομάζει έτσι, γιατί απευθύνεται σε όλο τον κόσμο παντού, σε εκατομμύρια κόσμο. Έχουν κλείσει φυλακές. Πηγαίνανε τρόφιμα σε διάφορα χωριά και τους λέει για τα παιδάκια που πεινούσαν και λέει μην ξαναφέρετε, μην ξαναπάμε τρόφιμα εκεί. Και τι έκανε. Έπαιρνε γάρες, σκάβανε, βρίσκανε νερό, μάζευε τους χωριάτες εκεί πέρα, τους ανθρώπους και τους μάθανε πώς να σκάβουν, πώς να καλλιεργούν. Έφτιαξε σχολεία, όλα αυτά υπάρχουν σε λίγο. Υπάρχουν δηλαδή. Μάθανε τα παιδιά τα οποία αρρωσταίνανε και πεθαίνανε σε πολύ μικρή ηλικία. Οι γυναίκες γεννούσαν και πεθαίνανε. Δεν ξέρανε να πλένουν τα χέρια τους. Μεταδίδανε αρρώστιες. Και τους έμαθε πώς να καθαρίζονται, πώς να πλένουν τα χέρια τους. Πηγαίνανε σε αγελάδες και πέρανε τα κόπρανα, γιατί τα χρησιμοποιούν και για θέρμανση. Και με αυτό το ίδιο τρώγανε και αρρωσταίνανε. Και τους έμαθε τώρα, σε αυτό το χώρο που είναι, πώς να πλένονται, πώς να κάθονται να τρώνε. Και μετά τους έφτιαξε σχολείο. Και μετά τους έφτιαξε το νοσοκομείο. Και κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό είναι καθόλου. Λοιπόν, έτσι ξεκινά αυτό. Και το άλλο που μου έκανε με ένα εντύπωση, δεν ήθελε καν να λέγεται ότι το κάνει ο Πρεμ Ράβατ. Καμία. Πηγαίνει, ας πούμε, όπου γίνεται σεισμός, όπου γίνονται. Όταν έγινε εδώ σε εμάς τώρα, περάσαμε πέρσι αυτή την κατάσταση με, με τα νερά και όλα αυτά που έγινε, ζήτησα να στείλει και εδώ πέρα κάτι. Και λέει όχι, γιατί υπάρχουν πολύ χειρότερα. Και μου έδειξε τι υπήρχε, ας πούμε, τότε. Γινόντουσαν σεισμοί, γινόντουσαν δηλαδή άνθρωποι που πεθαίνανε. Κάνει πολύ μεγάλο έργο. Και εγώ υπηρετώ αυτό το έργο πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν μπορείς να είσαι σε πάρα πολλούς τομείς. Χρειάζεται αφοσίωση και μαθαίνω την αφοσίωση, μαθαίνω την αγάπη, μαθαίνω το να προσφέρω με αυτόν τον τρόπο. Η μαμά μου από τότε που ήμουν μικρή, με έμαθε το 10% να το προσφέρω από αυτά που βγάζω τα χρήματα. Αυτό το δωρεάν και δωρεάν και δωρεάν που λέμε, δηλαδή όταν έβλεπα εσένα, δεν πειράζει που τα λέω. Όχι βέβαια, ναι. Όταν έβλεπα ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που του τρέχουν από τις τσέπες, λέω κάτσε ας πούμε, γιατί δωρεάν από μένα και από σένα και από σένα, που μπορούμε να δώσουμε 10-20 ευρώ και να συμμετάσχουμε σε αυτό που χρειάζεται να έχει και ο άλλος για να ζήσει αξιοπρεπώς. Και έχει έρθει τώρα τα τελευταία 2 χρόνια επιθυμία μέσα μου,
να βοηθηθούν άτομα τα οποία προσφέρουν πραγματικά να αποκτήσουν αυτό το χρήμα που έχουν οι άλλοι και το σπαταλάνε σε άλλους τομείς. Δηλαδή, ενώ τέτοιοι άνθρωποι θα βοηθούσαν την ανθρωπότητα, θα βοηθούσαν γιατί πραγματικά θα βοηθούσαν. Βοηθούσαμε, δεν πάει πιο έτσι αυτό, έτσι. Είμαστε όλοι ίσα. Ναι, αυτό χρειάζεται να κάνουμε όλοι μας όμως, νιώθω. Ότι χρειάζεται όλοι. Και αυτό δεν το θέλουμε. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται, αλλά δεν θέλουμε. Εγώ θέλω. Ναι, ναι. Εγώ θέλω. Η πρόθεση μετράει, γιατί η πρόθεση συμβαίνει. Και εγώ θέλω. Αν έχω δύο, το ένα θα το δώσω. Δεν το συζητώ. Αλλά δεν είναι όλοι σαν εμάς, σαν εσύ, σαν εμένα. Την ιστορία με το κολυμπρί που είχατε πει, που πάει και σβήνει τη φωτιά από δάσκα. Με το νερό, ναι. Όταν ο γιος μου μικρός μου έλεγε «Δεν μπορώ να κάνω ολοϊπασία, θέλω μπότες λίγο μεγαλύτερες, γιατί τα πόδια μου έχουν γίνει έτσι». Και εγώ είχα βάλει επάνω εκεί το 10% και λέω «Τώρα αυτό, μου λέει αφού έχεις χρήματα, δεν μου παίρνεις μπότες, δεν μπορώ τώρα, τον άλλο μήνα». Τον άλλο μήνα λέει «Θα μπορώ να πάω για μαθήματα». Λέω, κοίταξε να δεις τώρα τι πρέπει να κάνω. Και κάτσε έτσι, παιδεύτηκα λιγάκι. Και έκανα αυτό. Πήγα, δεν του πήρα πότε. Του πήρα από τον άλλο μήνα. Σε αυτόν όμως εντυπώθηκε αυτό το πράγμα. Και τώρα τα παιδιά μου, όταν τους λέω παιδιά, θυμόσαστε το 10%, δεν μου απαντάνε, μου γυρίζουν την πλάτη. Και έμαθα ότι η κόρη μου πέθανε ένας φίλος και άφησε τρία παιδιά, πολύ γνωστό στην Αθήνα, και σπούδασε την κόρη. Και δεν μου είπε κουβέντα. Κουβέντα, να μην μου πει τίποτα. Έτσι απλώνει όμως η κατάσταση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σου πει. Δηλαδή το καλό που έχεις κάνει εσύ μεταφέρεται σε εκείνα. Λοιπόν. Αυτή μεταφέρεται στον άλλο. Και αυτό. Πάει και απλώνει. Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι δεν χρειάζεται καλό. Έτσι. Για μένα. Ναι. Γιατί είναι επίδειξη μετά. Είναι μέσα στο DNA αυτά. Χρειάζεται κι εγώ εκεί, αυτό κάνω. Δηλαδή θέλω να είμαι αυτό που είμαι. Και ενώ είχα πει να παρατήσω το retreat έκανα μόνο με πολύ λίγα άτομα, 5-6. Στοιχίζανε 2,5 με 3 χιλιάδες. Έκανα όλες τις θεραπείες. Πήγαινα και μιλούσα. Ξεκίνησε από τυχαία, δηλαδή αυτό το τυχαίο που λέμε. Δεν ήξερα καν τι σημαίνει η λέξη retreat. Ερχόντουσαν από την Ετάλη για τις κυρίες για να μου πούνε ότι θέλουμε αυτά που κάνουμε, θα κάνουμε αυτό Αθήνα και να φτιάξει και εσύ να μα τα κάνει και τα λοιπά. Και αυτέ με μάθανε να κάνω retreat. Βρήκα έναν τότε που έκανε βελονισμό στην Ελλάδα. Ένα από του παλιού. Το Βασίλη τον Τριτάκη, όταν τον έχετε ακούσει. Mm-hmm. Είναι τώρα Βόλο κάπου. Στο Βόλο. Ναι. Εκεί ξεκίνησα τα πρώτα retreat. Του λέω Βασίλη, έλα να και εσύ, γιατί εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έκανα εγώ τι θεραπείε μου, εκείνο τον βελονισμό. Έπαιρνα κάποιον που έκανε γιόκα, κάποιον τρίτη για τι κυρίε. Όταν περάσαν τα χρόνια, λέω αυτό δεν το κάνω σε όλους. Δηλαδή να μην ανοίξει σε όλους. Mm. Και σιγά σιγά άρχισα και το έκανα με γιόγκα, ας πούμε, που ήταν πιο οικονομικό, πιο απλό, με 1000 ευρώ, 1200 ευρώ. Τώρα λέω σταματάω τις θεραπείες. Με παίρνει τηλέφωνο μια κυρία μου, λέει δεν μου το είπες ότι κάνεις γιατί. Λέω γιατί, τώρα εσύ είσαι 85 ετών και έχεις πάλι επομένω τι να πάρεις. Τι να σε κάνω στα λεφτά. Κάνεις θεραπείες, ησύχασε, τώρα θέλω λέω, να εξαπλωθεί λίγο στο πιο καινούριο κόσμο. Γιατί γνωρίζουν αυτά που είναι να γνωρίζουν, αυτοί που έχουν περάσει από μένα. Να μην σας τα απολυλογώ, το θέμα είναι αυτό που κάνεις εσύ επίκουρε τώρα, δεν είναι μόνο για ένα μικρό κομμάτι. Αυτό διαζύζεται χωρίς να το θέλεις και χωρίς να το γνωρίζεις παντού. Ναι. Και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Παντού. Σε όλη την Ιδρύγειο. Γιατί η εκτίμηση που αισθάνομαι εγώ για αυτό που κάνεις, εγώ δεν γνωρίζω ούτε την προσωπική σου ζωή, ούτε τη γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου, τίποτα. Αλλά αυτό που κάνει, αυτή η δόνηση είναι που έχω εισπράξει και που εκτιμώ πάρα πολύ. Και χωρίς να το ξέρω, λέω να συνεργαστούμε. Εσύ να κάνεις αυτό, εγώ αυτό, λίγο γιόγκα, λίγο. Και δεν είναι γιόγκα. Είναι να βρεθούμε μαζί και να μοιραστούμε κάποια πράγματα. Το μοίρασμα, ναι. Δεν μου άρεσε που δεν θα είμαστε στο χώρο αυτό που ήταν το ξενοδοχείο, που θα έχουμε το φαγητό, που θα έχουμε αυτά όλα έτοιμα, που θα είμαστε έτσι.
Αλλά λέω και γι' αυτό δεν το θυμίζει. Γλίτωσα, ναι. Ναι, δεν πειράζει. Λέω, θα είναι όπως, όπως είναι. Να κοπιάσουμε και λίγο. Όχι, ναι. Όχι γίνει. Δηλαδή, για να σου δώσω ένα, μία εικόνα, πριν τον κορονοϊό και πριν 5-6 χρόνια, στην εποχή που ήμουνα 7 χρόνια άνεργος, ένα καλοκαίρι είπαμε να κάνουμε κάτω στην Αμαλιάδα, στη Μαραθιά. Είχε μία φίλη και ένας φίλος ένα σπίτι που τους το έφτιαξε ο πατέρας του στη Όρφο και αφόσον το έφτιαξε, έφυγε από τη ζωή. Δεν κατοικήθηκε καν. Πολύ όμορφο, με ξύλινα πατώματα, με αυτό, με δωματιάκια, με υπέροχο. Και εγώ χωρίς να έχω πάει να το δω, αποφασίζω να κάνουμε εναλλακτικές διακοπές, πενθήμερες, όσοι θέλανε. Και έτσι είπαμε, ας πούμε, ότι θα ξεκινήσουμε από 1η Αυγούστου μέχρι 15-16 Αυγούστου, όσο πήγαινε. Και θα είναι 15 μέρες, μία κενό, μετά το άλλο 15ήμερο, το άλλο 15ήμερο και θα μπορούσαν να φέρουν σκηνές, να βάλουν μέσα στο κτήμα, έτσι μέσα στους αμπελώνες και όσοι θέλουν να κοιμηθούν μέσα στο χώρο, γιατί ήταν τεράστιος ο χώρος και κάτω και πάνω. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε και ήρθε πρώτη φορά ο Παναγιώτης Ατσουράπας και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, και ενώ είχαμε πει ότι θα είναι μόνο μεσημεριανό και το βράδυ θα πηγαίνετε να τρώτε εσείς, γιατί εμείς λέμε να μην τρώμε κτλ. Και παρόλο που το είχαμε πει και το είχαμε τάξει, εγώ σηκωνόμουν 5 ώρα να φτιάξω κρέπες, να φτιάξω τηγανίτες με ολική αλέσεως, να κάνω αυτό, να κάνω εκεί. Και βγαίνανε και λέγανε, τι θα φάμε σήμερα. Και ήταν το καλύτερό τους. Αυτό εμένα με ευχαριστούσε, δηλαδή έλεγα, κοίτα, δηλαδή, ψάρια, ψητά, αυτά, εκεί. Δηλαδή, φάγανε όχι μόνο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έτσι όλες τις μέρες, αλλά από την άλλη πλευρά είχανε το τρέξιμο που τους έκανα, που την τελευταία μέρα με πιάνει ο Παναγιώτης και μου λέει, επίκουρε, η γλώσσα μου έχει φτάσει μέχρι εδώ. Σε παρακαλώ, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και μουσείο και, πώς τη λένε, και Ολυμπία και, και Λουτρά και αυτά και Λασπόλουτρα μέσα σε μία μέρα να κάνουμε 10 πράγματα, δεν γίνεται. Να πάμε να δούμε στο μεγάλο κινηματογράφο, τη μεγάλη οθόνη την ίδια μέρα. Κοιμόμουν στον κινηματογράφο, δεν μπορούσα. Λοιπόν, και αφού μου λέει έτσι, λέω έχεις δίκιο, την τελευταία μέρα, παιδιά, είναι δική σας, δεν κάνουμε τίποτα. Το βλέπω 5 ώρες σηκωμένο με ένα τέτοιο που είχε βγει. Λέω, τι κάνεις, πού πας. Λέει, πάω μία βόλτα μόνος μου. Έρχεται το μεσημέρι, έχουμε ψήσει ψάρια, δεν θυμάμαι τι. Περιμέναμε να έρθει. Λέμε, ρε εσύ, μήπως έπαθε τίποτα, κλειστά τα κινητά και τα λοιπά. Έρχεται σκισμένα πουκάμισα, σκισμένα μπατσάκια. Του λέω, τι έγινε. Άσε μου λέει, από την ώρα που με είδες μέχρι τώρα, περπατάω μέσα σε βάτα, μέσα σε... Γιατί του λέω, έχω πάθει βραϊλίτιδα. Βραϊλίτιδα. Με κόψεις εσύ και δεν έχω σταματή μου. Πολύ καλό. Τι ωραία. Δεν μπορούσα να σταματήσει, τι να κάτσω εδώ, τι να κάνω. Και ναι, λοιπόν, είναι υπέροχα. Τέλος πάντων, θα περάσουμε πολύ καλά. Ναι. Θα περάσουμε πολύ καλά, γιατί όταν γενικά όταν οι άνθρωποι λένε πάω διακοπές, αυτό είναι γεγονός, επειδή ανοίγει η ψυχή μας και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε τι που θα συναντήσουμε, να το περιμένουμε με χαρά, να βρούμε ωραίους ανθρώπους, να ανταλλάξουμε, να δώσουμε, να πάρουμε καλοσύνη, χαρά, τραγούδια με κιθάρες, με... Λοιπόν, είναι φάρμακο. Είναι φάρμακο. Εγώ στη ζωή μου το κάνω καθημερινά αυτό. Δηλαδή, καθημερινά κάνω διακοπές. Χειμώνα, καλοκαίρι, όπου και να είναι, μπορεί να είμαι στην Ομόνοια. Δεν παίζει ρόλο.
θα μιλάω σε ένα λουδάκι που δεν το έχει δει κανένας από ό,τι περνάει στην Ομόνοια. Μόνο εγώ το έχω δει και μόνο για μένα έχει βγει. Αυτό, αν οι άνθρωποι το καταλάβουν και το κατανοήσουν και διαπιστώσουν ότι δεν τους φταίει τίποτα γύρω τους, ούτε η φασαρία των αυτοκινήτων που κάνει μπι 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 και λέει μου σπάς τα νεύρα, δεν μπορώ, ούτε η τηλεόραση του γείτονα, ούτε το ότι ο άλλος φωνάζει, βρίζει. Όταν εμείς οι ίδιοι μπορούμε να απολαύσουμε την κάθε ανάσα μας, αυτό μετράει στη ζωή. Αυτό είναι η πραγματική διαδρομή. Το να μπορείς μέσα εδώ να ηρεμήσεις. Να μην σε ηρεμεί μόνο το γαλάζιο, ας πούμε, το απόλυτο ή το πράσινο ή τα κυλάδα με τα άνθη, τα πολύχρωμα. Να μπορείς μέσα σου να είσαι ήρεμος ανά πάσα στιγμή. Που θες κλαπ να δεις το φεγγάρι. Ξέρετε πόσες φορές είμαι με παρέα ανθρώπων και μπορεί να προχωράμε κάπου βράδυ να πάμε, ξέρω εγώ, κάπου να κάτσουμε και να τους κάνω ανάμεσα τώρα από πολυκατοικίες, να τους κάνω βέβαια το φεγγάρι. Και να λέμε, πού φέρε το φεγγάρι, έλα ρε, αφού δεν φαίνεται εδώ στην Αθήνα το φεγγάρι. Δηλαδή δεν το προσέχουνε το φεγγάρι, δεν το αναζητάνε. Εγώ με το που θα στρίψω μια γωνία, έχω την αίσθηση ότι μου λέει κοίτα, κοίτα, δηλαδή θα γυρίσω αυτόματα ότι με κοιτάζει το φεγγάρι. Δηλαδή έχω σύνδεση μαζί του, δεν περίμενα να το ψάξω πού μπορεί να είναι, έτσι, με τραβάει, με έλκει. Και αυτό γίνεται σε κάθε τι, έτσι, δηλαδή σήμερα στη δουλειά είχε ένα αέρα, γυρνάει ας πούμε ένα συνάδελφο και λέει πω πω, δεν ξέρει αυτός ο άνεμος τι κάνει, θα τα σπάσει όλα, θα τα κάνει. Λέω, συγγνώμη, και η επικονίαση πώς θα γίνει. Δηλαδή, γι' αυτό είναι η άνοιξη, γι' αυτό είναι η άνεμη. Κάνει δουλειά στα δέντρα. Γιατί να στερήσουμε την ειδονή των δέντρων, επειδή εμείς δεν θέλουμε να φυσάει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει, βρέχει, λέει, πω, πω, θα βραχούμε, θα βραχούμε. Και του λες, έβγα έξω και χωρίς ομπρέλα και κάνει ένα μπλουζάκι, να το ευχαριστηθείς. Και η γυναίκα σου λέει, τρελός. Οι τρελοί κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει το τι άλλο του λες, να ρυθμίσει τον εγκέφαλο προς το θετικό και να ευχαριστιέται αυτό που ο άλλος το βλέπει δυστυχία και αρρώστια. Αρρώστησα λέει. Εμείς λέμε ευλογία. Ήρθε η ευλογία σου για να σου προσφέρει φως να αλλάξεις τον τρόπο που ζεις. Αν δεν το πάρεις σαν θετικό αποτέλεσμα την ίδια την αρρώστια σου, ό,τι δυσάρεστο και να σου πει, ότι είναι για καλό, έτσι, 50% είναι καλό, 50% είναι κακό. Αυτό είναι δεδομένο. Αν εμείς πάρουμε το κακό, θα μας βγει σε κακό. Αν πάρουμε το καλό, θα μας βγει σε καλό. Εμείς το προγραμματίζουμε, πού θα πάμε, ποιο δρόμο θα πάρει η τύχη δική μας, η ζωή μας. Αν θα ζήσουμε στον κήπο, αν θα ζήσουμε στην οικοκοινότητα, εμείς το φανταζόμαστε, το βλέπουμε στη σκέψη μας, το βιώνουμε, πώς θα ήταν πραγματικά να βοηθάς το κομπιούτερ, τα βιντεάκια, πώς θα τα ανεβάσουμε, πώς θα τα κάνουμε. Ναι, ο φίλος μας, ας πούμε ο Βασίλης. Όπως πάσα δεν μπόρεσα. Ναι, ο Βασίλης. Ναι, ξέρει ας πούμε κάτι ο Βασίλης, πώς θα μπούμε στο ίντερνετ. Εγώ δεν το ήξερα μέχρι σήμερα. Αυτή λοιπόν μία πληροφορία. Μπορεί να μην την ξέρει. Ναι. Ο Βασίλης δεν το παρακάμψουμε και μας έσωσε. Αυτή την πληροφορία λοιπόν, τα εκατομμύρια ανθρώπων δεν την ξέρουν. Όμως ο Βασίλης έτυχε να το πει κάποιος σε κάποια δύσκολη στιγμή και είπε «Κοίτα τι κάνω, κάνω αυτό». Και αυτή τη στιγμή κάνουμε ζωντανά, μέσα από εδώ από το χώρο της Αριστείας. Αλλιώς, χωρίς τον Βασίλη, θα λέγαμε «Δεν μπαίνουμε, δεν μπορούμε να μπούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε live». Επειδή λοιπόν μιλήσαμε πολύ, θέλω ο καθένας να μιλήσει από λίγο και αν θέλετε να βρεθείτε εδώ να προβληθείτε, αν δεν θέλετε μπορεί να ακούγεται φωνή σας αλλά να είναι λίγο πιο δυνατή γιατί δεν ξέρω αν φτάνει μπροστά εκεί. Και είχα βάλει το ερώτημα σε αυτά που είχα βάλει ότι θα πούμε σήμερα, πώς φαντάζεται ο καθένας από εμάς ένα χώρο θεραπείας. Ένα ασκληπείο που θα μπορεί να παρέχει όλες τις θεραπευτικές τέχνες
ακόμα και σκηνάκι, ρε παιδί μου. Να παίζουν κάποιοι και να κοιτάνε το σκηνάκι. Όλα τα είδη θεραπείων, από εγκύμιση του ασκληπίου μέχρι κουβαντική, μηχανική και με, πώς το λένε, με τομογραφίες που θα είναι στο μέλλον, έτσι, η μελλοντική, ας πούμε, η ιατρική, θα είναι πρόβλεψη. Όπως και τότε, στην αρχαιότητα, η κυρίαρχη ιατρική ήταν πριν αρρωστήσεις. Με το που παρουσιαζόταν κάποια πρώτα συμπτώματα, έπρεπε να πας στον γιατρό σου, να του αναφέρεις ότι έχω αυτό το μικρό σύμπτωμα, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να κάνω, ή όταν γυρνάω έτσι κάπως πιάνουμε, και να σου δώσει οδηγίες για να αποφύγεις το χειρότερο. Λοιπόν, αυτό θα είναι και στο μέλλον. Και αυτό θα κάνει και ο κήπος του Ασκληπίου. Δεν θα είμαστε προγονολάτρες. Θα είμαστε στο μέλλον. Λοιπόν, φανταστείτε ότι σε κάποια εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου πριν χρόνια, πριν 25 χρόνια, με είχε καλέσει για την Ελλάδα και θρησκείες και αναστενάρια και τέτοια. Και όταν γύρισα και του είπα ότι, ξέρετε, είμαι εστιάτορ, τότε είχα το μαγαζί εδώ στο Ζωδόχου Πηγής 19, το επιστροφή στη Μυθάκη, ότι είμαι εστιάτορ, και όταν πήγα, ας πούμε, στο επαγγελματικό επιμελητήριο να δηλώσω πώς είμαι επαγγελματίας, και μου είπανε, τι έχεις, έχεις snack bar, έχεις καφέ, έχεις εστιατόριο, τι έχεις. Τους έλεγα εγώ μεζεδάδικο και δεν ξέρω τι είναι το μεζεδάδικο τότε. Οπότε μου λέει, θα βάλεις εστιάτορ. Και μόλις άκουσα εγώ τη λέξη εστιάτορ, μου ήρθε αναγούλα. Λέω, εστιάτορ, τι είναι αυτό, τι είναι εστιάτορ. Και είχα βγει τότε στο Μάρκετ τον Τριανταφυλόπουλο στη ζούγκλα και είχα πει ότι ευχαριστώ πολύ που είμαι εστιάτορ. Γιατί τώρα πια κατάλαβα τι εστί, η ίδια η λέξη εστιάτων, που είναι δυσύλλαβη και είναι της εστίας, της θεάς, ο ιάτορ, ο γιατρός. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι να είσαι ο ιατρός της εστίας, και φανταστείτε ότι αυτός ο ιατρός, ο εστιάτων, που φτιάχνει τα φαγητά της εποχής, έρχεται ο άλλος και του λέει, ξέρεις, με πονάει λίγο εδώ, ρε παιδί μου, η κοιλιά μου, νιώθω έτσι ένα φούσκωμα, νιώθω. Και η γυναίκα του λέει, τώρα που έχουμε μπάμιες, θα φας ένα πιατάκι μπάμιες και θα σου φύγουν αυτά. Γιατί θα διάσει το έντερος. Αυτός ήταν ο εστιάτορ. Δεν ήταν ο ταβερνιάρης, ο μάγειρας, ο σεφ που λέμε τώρα. Στην ουσία ήταν αυτός που σου δίνει οδηγία. Να φας το φαΐ της εποχής, να πάρεις τις βιταμίνες που χρειάζεσαι τώρα να πάρεις και να μπορέσεις να θεραπευτείς μέσα από την τροφή. Γιατί το πιο κυρίαρχο που λέει ο Ιπποκράτης και όλοι το ξέρουμε, η τροφή σου είναι το φάρμακό σου και για να το τονίσει, ξαναλέει, το φάρμακό σου είναι η τροφή σου. Δηλαδή δεν το κατάλαβες. Κατάλαβε το. Δηλαδή τι βάζεις μέσα σου. Ό,τι βάζεις μέσα σου, αυτό ή θα σε σώσει, έτσι, άσε που λέει και το άλλο ότι τρως είσαι, έτσι, δηλαδή τρως το κάθε βρώμικο, εσύ ο ίδιος θέλεις να βρωμήσεις τον εαυτό σου, τρως κάτι αγνό, θα έρθει προς το αγνό, κάνεις μια ξηρασία, θα αποτοξινωθεί το σώμα σου, θα διάσει, θα φύγει, θα μπορέσει να τα καταφέρεις, κάνεις φρουτοφαγία που είμαστε φρουτοφάγα ζώα, θα έχεις μια καλύτερη υγεία, θα προχωρήσεις καλά. Πολύ μίλησα. Σειρά σας. Πρέπει να με κουμπανάτε. Όχι. Ακούω. Να πω δύο πράγματα και για την προγραμμή και για εσάς. Μιλάς τόσο όμορφα. Ακουμπάς την ψυχή των ανθρώπων. Γιατί για μένα, μόρφε έτσι, το κάλεσμα να πω ότι έχεις απελευθερώσει το παιδί μέσα σου. Τα παιδιά δεν έχουν ούτε διαχωριστικές δομές. Είδες μάλλον μπορεί να χτυπήσουν στην μπάλα μετά λέει πάμε κι άλλο γκολ. Δεν το έχεις ξεχάσει. Δεν κρατάνε νέο μανιάτικο όπως λέμε εμείς. Α, θα σε διοικηθώ. Και εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι επειδή μιλάς από την καρδιά σου και
ουσιαστικά μου λέει το παιδί μέσα σου. Μιλάς με αγνότητα, μιλάς με αλήθεια, μιλάς πολύ όμορφα και ακουμπάς όλων τις ψυχές μας και προσωπικά ευγνωμοσύνη. Θα ήθελα να πω και για στο συνεαυτό μου, την καινούργια αδερφή ψυχή, που δεν σας γνώριζα. Την γνωρίζα από παλιά, αλλά ναι, τώρα την αναγνωρίζεις. Μιλήσατε τόσο ωραία. Έχετε μια, έτσι, στο λόγο σας, μια απλότητα. Εμένα προσωπικά με ακουμπήσετε πάρα πολύ όμορφα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείχνετε ότι έχετε ένα πολύ μεγάλο βάθος, έχετε εργαστεί πνευματικά, έχετε όλα αυτά και αυτό σας βγαίνει με τον τρόπο που περνάτε πράγματα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σας άκουσα. Τώρα για τον τύπο του Ασκληπιού. Εμένα πάντα στο μυαλό μου ακούτησαν τσικίωνες, σαν να λένε λιβάδια κατά πράσινα, να υπάρχει χώρος για αυλοπαιδείες, ανέφερε στο σκηνάκι. Δεν μ' αρέσουν οι σκοτεινοί τόποι, φημέ, τζάμια, τάπες επάνω, όπως είναι κάποια πράγματα, εντάξει, μην αναφέρουμε. Εγώ θέλω ελευθερία. Μέσα από το παιχνίδι να γίνεται και η διαπαιδαγώγηση. Η διαπαιδαγώγηση δεν γίνεται όπως τώρα που είμαστε σε κλειστές τάξεις και λέει 1, 2, 3, τέλος. Μα κύριε δάσκαλε, υπάρχει και αυτό, 1, 2, 3. Σου σπερούν δηλαδή την ελευθερία σκέψης, να μπορείς να σκεφτείς. Γι' αυτό και τόσα χρόνια ανέφερες για τη φυσική, για την κυβαντική, για όλα αυτά. Πριν ελάχιστα χρόνια δεν δεχόντουσαν αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι περίπου το 90-95% του σύμπαντος είναι, λέει, dark matter και dark energy, μαύρη ύλη και μαύρη ενέργεια. Και τώρα αρχίζουν και ψάχνουν να βρουν για μαύρες τρύπες, για αυτά. Ασήμαντος δηλαδή αυτό που γνωρίζουν, ένα 5%. Και τώρα αρχίζουν και βλέπουν, α, δεν ισχύει αυτό. Έτσι. Αλλά και πάλι, επειδή η κρατεά τάξη δεν θέλει να ανοίξουμε το μυαλό μας, γιατί μας λένε ότι η ιστορία είναι 4-5.000 χρόνια και εμείς τώρα βρίσκουμε εκατομμύρια χρόνια πίσω. Δυσπηλιό, Φλόρινα, πάνω, οικισμούς, δηλαδή που ήταν 100 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Γιατί θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε ότι δεν ισχύουν όλα αυτά. Δεν γίναμε από λάσπη, δεν φύσηκε κανεί ζωή στη λάσπη ή από τον Μωάμεθ ή από τον Βούδα. Προήλθαμε κάπως αλλιώς και θα έπρεπε όλους να τους βάζει σε μια μεγάλη απορία. Πόσο άνθρωπος είναι το μοναδικό που εξελίχθηκε τόσο γρήγορα σε χιλιάδες χρόνια, η εξέλιξη μας είναι απίστευτη. Ενώ τα ζώα, όλα τα άλλα μείνανε στο ίδιο επίπεδο. Δεν εξελίχθηκαν με τον ίδιο ρυθμό. Και κανείς δεν λέει, όχι, λέει, είναι έτσι γραφτό και αυτά, για να μην σκέφτεσαι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μας φέρνουν από αλλού. Εξελιχθήκαμε manipulation, λέει, στο DNA μας από υπέρτατα όντα. Okay. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε. Το βασικό στους ανθρώπους είναι ψάχτε. Ψάχτε. Μην το θεωρείτε δεδομένο ότι σας δίνουν. Και αν γίνει αυτό, θα καταπέσουν και όλα αυτά που μας, τα κυρίαρχα είδη τώρα που υπάρχουν. Γιατί θα απελευθερώσουμε το νου μας. Οπότε εγώ έτσι σκέφτομαι το Ασκληπιό. Αθλοπαιδείες, χαρά, χωρίς χαμηλή ζώνη συναισθήματα, φόβο, άγχος, πίεση, είναι όλα ελεύθερα. Είναι ελεύθερα. Η ενέργεια είναι ελεύθερη. Κάποιους τους αυτοκτόνησαν, βλέπε Τέσλα, βλέπε, που δεν το χρηματοδοτούσε κανένα τραπεζί της εποχής, γιατί του λέει τι θα κάνουμε τη βενζίνη, τι θα κάνουμε το πετρέλαιο. Πώς θα μετράμε τη ΔΕΗ. Ναι, είσαι τρελός, του λέγανε, και τον φάγανε και καθήκαν όλες τις σημειώσεις. Για ελεύθερη ενέργεια, αυτή η πυλώνηση που κάνει, η ενέργεια είναι ελεύθερη. Πήγανε τώρα και πουλήσαν το νερό. Ακριβένει, θα δείτε στους λογαριασμούς σας, έστω και λίγο, και ακριβένει ο λογαριασμός μας. Σε λίγο θα μας λένε, αν δεν πληρώσετε τη δόση στο μνημόνιο, κόβουμε το νερό. Σταματήσαν τους λυκίτες. Τα εργοστάσια που είχαμε τα ιδιωτικά. Ναι, όχι, εντάξει, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Όλα αυτά έρχονται σε, να ξέρεις. Για να καταλάβει ο κόσμος που μας έχουν πάει. Μας βάζουν τώρα τις προπέλες, σκοτώνουν ζώα. Ενώ σε όλη την Ευρώπη σταματάνε αυτές τις προπέλες. Και γυρί, η Γερμανία άνοιξε πάλι τα εργοστάσια της με το λιγνίτι. Τα οποία εμείς τα πουλήσαμε. Και είχαμε και λιγνίτι.
Και ήμασταν η πρώτη χώρα που είχε τόσο πράγμα, ναι, και έχουμε απίστευτα στοιχεία. Οπότε να ξαναεπιστρέψουμε, γι' αυτό το λέω, στην ελευθερία, να μην υπάρχουν χαμηλά δεδομένα συναισθήματα, να έχουμε όλη αγάπη και ενσυναίσθηση του όλων. Είμαστε όλοι ένα. Γι' αυτό μας διαχωρίζουν οι κοινωνικές δομές, βόρειοι, νότιοι, πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι, μαύροι, άσπροι, μας χωρίζουν, γιατί δεν το θέλουν αυτό. Είμαστε όλοι το ίδιο. Αν το καταλαβαίναμε, δεν θα είχαμε τίποτα να διαχωρίσουμε. Θα βοηθούσα εγώ εσένα, ο ένας τον άλλον. Αυτό μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Κοίτα, θα αφήνουμε το κλειδί στο αυτοκίνητο, στη μηχανή, στο σκάφος, και όποιος ήταν ανάγκη να είναι εκεί, να το παίρνει. Κάνε μια βόλτα πίσω. Ναι, ναι, δηλαδή, τι, εσύ προσέχεις πιο πολύ το δικό σου και άλλος δεν προσέχεις το δικό σου. Και, δηλαδή, πώς είναι δικό σου, επειδή γράφει το όνομά σου μια άδεια, επειδή γράφει κυκλοφοριακά τέλη. Στη Φραγκφούρτη που είχα πάει πριν από 2 χρόνια να δω την αξιά μου, το κάνω αυτό. Έξω από το. Ήταν ένα πάρκο που είχαν αυτοκίνητα για να το πάρει όπως το χρειάζεται. Και αφήνουν στα δέντρα και μπουφάν σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες για το χειμώνα. Και βιβλία. Αρχίζει και γίνεται αυτό. Ναι, ναι. Για μένα. Η ασθένεια ξεκινάει από τον τρόπο που νιώθω και από τον τρόπο που σκέφτομαι. Οπότε εκεί έχω να δουλέψω. Από την τηλεόραση ουσιαστικά, άμα κοιτάς τηλεόραση αρρώσεις. Χρειάζεται δηλαδή, δεν ξέρω τι παίζει τηλεόραση, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου, είχαμε μια μικρή τηλεόραση πριν να παντρευτώ τον δεύτερο μου άντρα. Του έλεγα, δεν θα έχουμε τηλεόραση αν συγχωρέσει. Η μαμά του μας έκανε δώρο μια τηλεόραση. Όταν γεννηθήκαν τα 2 τελευταία παιδιά και μεγαλώσανε, έπαιρναν την τηλεόραση μαζί και την έφερναν κάθε Σάββατο. Τώρα η κόρη μου, στα παιδιά της, που έχει 3, η μία μου κόρη, βλέπουν τηλεόραση, ταινία που θα το πούνε πολλά στη μαμά, μισή ώρα κάθε Σάββατο. Μπορούμε άλλα 10 λεπτά. Γιαγιά είμαι εγώ, λέω, άντε άλλα 10 λεπτά. Εσύ πιο ελαστική. Ναι, δίνω άλλα 10 λεπτά. Λοιπόν, εάν σας δείξω τώρα τι κάνουν, ότι είναι και τα 3 σε φορολογία, ότι πάνε, ας πούμε, και χορεύουν μέσα στο αεροδρόμιο όλη φορολογία και έχει γίνει ένας χαμός, και ότι αν αυτή τη στιγμή η τέχνη, εσύ μίλησες για τέχνη, διδασκόταν στα σχολεία, δεν θα υπήρχε πολύ. Η τέχνη τι είναι, είναι μουσική, ζωγραφική, χορός. Εάν αυτό το πράγμα υπήρχε στα σχολεία, τα παιδιά, όχι bullying, όχι δηλαδή, αισθάνονται τόσο πολύ γεμάτα, γεμάτα που έχουν ανάγκη να το βγάλουν και να το βγάλουν με πολύ ωραίο τρόπο. Οπότε χρειάζεται να εργαστούμε επάνω σε αυτό. Και αυτό κάνουμε. Θα σας διακόψω λίγο, γιατί λίγο πιο κάτω από αυτό το ζωντανό εδώ, υπάρχει ένα βιντεάκι που είπες εσύ ότι δείχνει τα υπόγεια με τα νερά που τρέχουν και στην Αθήνα και στο Ασκληπείο εκεί, η πηγή που είπαμε, η Ιερά Κρίνη κτλ. Και παίρνοντας αυτό αφορμή που είναι σε ένα live, ξέρω κάτι τέτοιο, σε εκπομπή δηλαδή, τη ΣΕΡΤ 1-2, που δείχνει 4-5 σημεία που έχουμε πάει. Δηλαδή έχουμε πάει και στο ναό του Απόλλωνα που είναι κάτω από τη Ρώσικη Εκκλησία. Ναι, θα πάμε κάποια Κυριακή. Ναι, θα πάμε. Μία Κυριακή θα το κανονίσουμε να πάμε. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, και μου ήρθε να γράψω κάτι και αυτό θέλω να σας διαβάσω. Σε όλα αυτά τα υπέροχα μνημεία, ακούστε τη λέξη μνημεία, τι σας βγάζει. Προσπαθούν να τα κρύψουν, να τα υποβιβάσουν, να τα κλείσουν για να σταματήσουν τη μνήμη μας. Γι' αυτό λέγονται μνημεία. Να έχουμε μία προς τη μνήμη. Να έχουμε έλξη προς τη μνήμη μας. Και όχι αυτό που κάνουμε. Να μας θυμίζει το παρελθόν και την παράδοση των παππούδων μας. Ή αλλιώς, όπως χρόνια μας έχουν βάλει στο μυαλό μας, των αρχαίων Ελλήνων. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε συνέχεια μαζί τους. Ιδάλλως, θα τιμούσαμε τους ειδωλολάτρες, που τότε δεν προσκυνούσαν κανένα είδωλο, αλλά λάτρευαν τη φύση, τον ήλιο, τους ανέμους, τις εποχές, τη μάνα γη, τον πατέρα ουρανό, τα φυσικά φαινόμενα, τις τέχνες με τις 9 μουσες, τα ποτάμια, σαν θεούς,
τις θάλασσες, τα βουνά, τις πεδιάδες, όλα τα ζωντανά που τα είχαν υπό την προστασία τους οι θεοί, τα φυτά, τα δέντρα, τους καρπούς τους, τα χρώματα, τα αρώματα, τα αισθήματα, τις χάριτες, τις μοίρες, τις πολλές αγγελικές μορφές, άλλοτε θηλυκές, άλλοτε ασενικές, ως νίκες, ως τύχες και ακόμα πολλά πλά έστικτα που παρατηρούσαν στην καθημερινότητά τους. Πηγές, ιάματα, λασπόλουτρα, ύδατα. Αυτή η παρατήρησή τους τους έκανε να ανακαλύψουν για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου τι σημαίνει επιστήμη. Αυτό είναι η επιστήμη. Παρατήρηση. Με ένα ξεχωριστό τρόπο, πέρα από την επιβίωσή του σαν είδος, έτσι, σε άλλο ανώτερο επίπεδο, που η ίδια η φύση, τα φυτά, τα ζώα και οι αλλαγές της προσαρμοστικότητας σε είδη, σε τρόπους, σε συνωμοταξίες, συνήθειες, σε συμπεριφορές, ανεκάλυψαν τα πειράματα για να δουν ότι μέσα από τις κατάλληλες συνθήκες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι επιστήμη. Αλλά δεν θα πω άλλα, γιατί θα βγει σε βιβλίο μου. Σας αφήνω όμως να σκεφτείτε εσείς ακόμα περισσότερο, όσο μπορείτε βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε ακόμα και στη Ζωδόχου Πηγή, μια περιήγηση, στις 15, επικοινωνήστε μαζί μας. Πέφτει η μέρα Παρασκευή και είναι η πρώτη Παρασκευή μετά το Πάσχα. Είναι η γιορτή της Ζωδόχου Πηγής, που γιορτάζουν οι ζωές. Και ανοίγει, ίσως ανοίξει, θα μας πεις εσύ, αν έχεις επικοινωνία με τον Αλέξανδρο. Ναι, για να μπορέσουμε να ξαναζωντανέψουμε. Εδώ έχει ένα ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω αν το βλέπεις, που δείχνει ακριβώς την πηγή, αλλά δεν λέει πολλά πράγματα. Και απλώς ήθελα έτσι να το μεταδώσω και στον κόσμο, γιατί αυτό μπορεί να βγει μετά στο YouTube και να ξεφύγει από το Facebook, γιατί πολλοί κόσμοι, να ξέρετε, έχει σταματήσει να ασχολείται και με το Facebook. Έχει μπουκτήσει, όχι, έχει μπουκτήσει, δηλαδή το ανοίγει και βλέπει τον κάθε ένα, ας πούμε, να είναι με το βρακί, με το αυτό, με το χορό και αυτό κουράζει, όπως και το TikTok, όπως λες, κάποια στιγμή μπαίνεις, ας πούμε, σε ένα που σου έχει στείλει ένας φίλος, που είναι σημαντικό, και μετά από πίσω πέφτουν ραγδαία το ένα πίσω από το άλλο και χάνεις το μπουσουλά σου, λες, ήμαρτον, εγώ είπα να δω, ας πούμε, κάτι καλό και αρχίζεις και βλέπεις ένα σωρό σαχλαμάρες που και αυτά όλα σου περνάνε ένα τρόπο σκέψη, σου περνάνε μια ιδέα, σου περνάνε... Ναι. Ναι, αυτό θα κάποια στιγμή έπιασα στον γιο μου, στον Οδυσσέα, και του πω ότι θέλω να μου φτιάξει μια ομάδα στα email, ώστε να πατάω ομάδα Πόθος και ομάδα Σαμοθράκη, τσακ να μου βγάλει 100 ονόματα που έχω μαζέψει, να το στέλνω το μήνυμα τακ τακ. Και γυρνάει ο Γιώργος μου και μου λέει, τώρα δεν θέλω να το κάνω, μου λέει, αλλά να ξέρεις ότι είσαι ο μοναδικός που μιλάς με email. Εμείς στην εποχή μας έχουμε το Viber, το Messenger, το WhatsApp, πράγματα που αντί να πας στον τοίχο σου και να σου γεμίσουν μόνο οι εταιρείες τα ταξιδιωτικά και αυτά και το ένα και το άλλο και να πας εκεί να το δει ο άλλος και που θα σε δει ότι είσαι άτομο, δεν θα το ανοίξει καν. Και λέω, λες, να είμαστε παλιά άνθρωποι. Μου λέει, άλλαξε το, μου λέει, κάνεις το Viber, κάνεις το Messenger ομάδες, να τα στέλνεις εκεί. Γιατί ο άλλος θα το δει, είναι στο κινητό του. Δεν θα μπει στον υπολογιστή όπως καθώς θα εσείς με τις ώρες να ανοίξω τα email μου, να ενημερωθώ. Τελείωσε αυτό, μου λέει. Και λέω, μήπως πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Αλλά είναι και ανάλογα το υλικό, ξέρεις. Δηλαδή, αν θες να στείλεις πολύ υλικό, δεν μπορείς να το στείλεις. Ναι, ναι, αλλά είναι... Ναι. Είναι μια πληροφορία στο Viber όμως, είναι καλή ιδέα. Και εγώ δεν ασχολούμαι πολύ, γιατί όταν ασχολούμαι και σηκώνομαι, και έχω ένα καθρέφτη στο σπίτι, το σπίτι μου δεν έχει πράγματα το δικό μου, αλλά έχω ένα καθρέφτη στο σπίτι και με βλέπω και δεν μου αρέσει. Όταν πηγαίνω στη θάλασσα και γυρίζω, μου αρέσει πολύ. Οπότε λέω, δεν θέλω να κάνω αυτό που θέλει να μου δίνει. Σωστό, πολύ σωστό.
Ο επόμενο. Αγαπημένο κύριο, ναι. Απλά να μα το ανεβάσει στη σελίδα σου όταν είναι. Ποιο? Αυτό που πες είναι ανεβασμένο. Α, είναι κανονικά. Είναι στο βιντεάκι που μου έστειλε εσύ που δείχνει τα σπήλαια και τι εκκλησίε κάτω και τι κατεβάσει με τα πηγάδια. Εγώ το σημείωσα, απλά θα μα στείλει ώρα μετά. Πάρτε το έτσι πάλι να φανεί. Α, ναι, θα το κάνω εκδήλωση και να το. Μπράβο. Όπω και εκδήλωση που λέμε και για τη Σαμοθράκη αλλά και για του Δελφού. Υπάρχει εκδήλωση στο Facebook που μπορεί κάποιος να το δει και πού ξεκινάμε και πόσο κάνει και... Ναι, αλλά επειδή εγώ δεν μπαίνω. Α, δεν μπαίνω. Ναι. Γι' αυτό σου είπα, στείλε μου στείλε. Εντάξει. Το Viber πάρω την πολύ καλή πάντως επιλογή, όπου μπορείτε να γράψετε και τα κείμενα που έχετε ανεβάσει. Ναι, ναι, ναι. Και είναι σχετικά με το Messenger, το ίδιο, ναι. Το Messenger συνδέεται με το Facebook. Ναι, αν δεν έχει άλλο... Πιο ασφαλές είναι το Viber, μπορώ να πω. Έχουν επίσης πολύ κόσμο στο Viber. Αυτό φωνάζει. Εσύ γνωρίζεις. Ένα, κάτι. Υπάρχει και το Telegram, αλλά το Telegram το σου πει ακόμα λιγότερο. Οπότε καλύτερα το Viber. Θα πάει όμως, κάποια στιγμή θα πέσουν τα παλιά. Λοιπόν, οπότε να πούμε στον κόσμο ότι στις 28 Τετάρτου 2024, 8 ώρα το πρωί, συναντιόμαστε πριν, ναι, παρατέταρτο ή 7.30 στο Σύνταγμα, όχι στην Ομόνοια, στο Σύνταγμα, 7.30. Στην αρχή της Φιλελλήνων, δεξιά, στο 8 περίπου, εκεί 6-7, θα δούμε που θα μπορέσει να σταθμεύσει το πούλμαν, γιατί έχει και στάσεις εκεί πέρα και ίσως να μην μπορεί εκεί να σταθμεύσει. Θα δούμε που θα πάει το πούλμαν και από εκεί θα φύγουμε 8 η ώρα, ώστε να μην αργήσουμε. Γιατί φανταστείτε, θα φύγουμε 8 η ώρα και θα είμαστε 11.30 τους Δελφούς. Είναι κάπου πόσες ώρες, 4,5 ώρες. Γι' αυτό πρέπει να φύγουμε στην ώρα. Ναι, γι' αυτό πρέπει να φύγουμε στην ώρα και όχι 8.30 και τα λοιπά. Λοιπόν. Επίκουρε, συγγνώμη, θα φύγει πάλι από Καλυφτάκι. Ναι, θα τα πούμε. Αυτό θα το πούμε την ίδια μέρα. Θα πάρετε ένα τηλεφωνάκι εσείς 8 η ώρα. Συγγνώμη, αλλά αν περάσει από Βόρεια, τη δίγω με Αρτέμιδα. Με βολιάει να πάω. Ναι, Καλυφτάκι θα είμαστε τρία άτομα ήδη. Πού? Στην Καλυφτάκι τη στάση. Καλυφτάκι, δεν ξέρω πού είναι. Γέφυρα Καλυφτάκι, άμα βάλετε. Καλυφτάκι. Ναι. Θα είμαστε ήδη τρία άτομα και θα έχουμε μια κοπέλα από Αγία Παρασκευή. Μήπω θα αφήσει το αμάξι να έρθετε μαζί. Γεια, θα την ξέρετε αυτό. Ναι, αλλά μπορεί να την ξέρετε. Αυτά θα τα πούμε ιδιαίτερα. Δηλαδή, κόσμος... ναι, όσοι άνθρωποι είναι για Βόρεια από πρώην περάστια κτλ., επειδή περνάμε από τη Φυσό και ανεβαίνουμε προς τα πάνω, μπορεί σε κάποιο σημείο που σας εξυπηρετεί εσάς και είναι πιο κοντά στη Νέα Μάκρη, ξέρω κάπου, να βγείτε εκεί στην Εθνική, ώστε να κάνουμε μια στάση. Και... ναι, ναι, και εμείς εκεί το πούμε. Ναι. Πάμε με ένα, το αφήνουμε. Ωραία, θα συναντηθούμε, θα σας περιμένουμε, θα μιλήσουμε. Ναι. Είναι ασφαλές μέρος, θα συναντηθείτε. Ναι. Μπορείτε και μετά να ανταλλάξετε και τηλέφωνο και τα λοιπά και να... Λοιπόν, τι κάνουμε. Μπαίνουμε λοιπόν στο πούλμαν και θα ήθελα με το που μπαίνουμε στο πούλμαν να συστηθούμε όλοι, να γνωρίσει ο καθένας τον διπλανό του τέλος πάντων και όλοι μαζί να γνωριστούμε. Και ξεκινάει στην ουσία ένα σεμινάριο πώς δημιουργήθηκαν οι Δελφοί, από την αρχή δηλαδή πώς δημιουργήθηκαν, πώς έγινε αυτό το ιερό, από ποια αιτία, πώς ο Δίας πέταξε δεξιά και αριστερά τους αετούς και οι αετοί πήγανε πάνω από τους Δελφούς και κάνανε και δηλώσαν ότι εδώ είναι ο φαλός της γης. Οπότε σε όλη τη διαδρομή. Όλα αυτά θα υποθούνε. Και θα πούμε και πολλά άλλα πράγματα που θα δούμε στο μουσείο και δεν χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να τα αναλύουμε. Απλώς θα σας πω, το είδατε αυτό που σας είπα ότι τα ηνία τα κρατάει και δεν χρειάζεται να πιάσουμε δηλαδή τον ηνίο γύρω γύρω να το κλείσουμε σε σχέση με τους ξεναγούς που πληρώνονται και θα πούνε κάντε λίγο στην πάντα. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά σας τα έχω πει, θα τα ξέρετε και θα τα προσέχετε πώς πράγματι το χέρι του, ας πούμε, του ηνίοχου είναι έτσι και δεν είναι έτσι. Αυτό έχει μεγάλη... Είναι σημαντικό το να μην κρατάει τα τέσσερα ηνία των αλόγων σκληρά, αλλά να τα κρατάει έτσι, να τον κρατάνε εκείνα. Γιατί έχει άμεση επικοινωνία και με τα τέσσερα άλογα. Τους λέει πηγαίνετε δεξιά και πάνε δεξιά. Τους λέει πηγαίνετε αριστερά με τη σκέψη του.
αυτός είναι ο νικητής. Το ότι έχει έρθει και έχει γίνει ένα με τους ύπους. Και αυτό που δείχνει στους γεροντότερους, που είναι 17-18, αμούστακο σχεδόν, δεν έχει βγάλει, έχει φαβορίτες αλλά δεν έχει μουσια. Λοιπόν, είναι ότι όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι θαυμάσαν ότι κάνει τον κύκλο του θηρεάμου με μια σοβαρότητα και με μια ιερή ευλάβεια, θεϊκή ευλάβεια, σαν πιστός προς τη νίκη, ότι η νίκη του χάρισε τη νίκη. Και δεν λέει, ναι, 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 νίκησα, νίκησα, που θα κάνανε σήμερα κάποιοι άλλοι. Σέβεται ότι η θεά νίκη του έχει δώσει 4-5 αγώνες να βγει πρώτος και η ηρεμία του σώματός του που βλέπουμε που είναι σαν λαμπάδα και χωρίς μένος, χωρίς έξω στήθια, χωρίς περηφάνεια, αλλά με σοβαρότητα. Αυτό είναι που μας δείχνει σε εμάς σήμερα ότι ένας νικητής στους υπηκούς αγώνες είναι τόσο σεβάσμιος, τόσο σοβαρός και είναι και έφηβος. Πώς μπορεί αυτός να είναι τόσο σοφός? Αυτή είναι το σημαντικό σημείο και όχι το ότι κρατάει, όπως λένε κάποιοι άνθρωποι άλλοι που όταν το λέω και το παρουσιάζω γυρνάνε και λένε έχει δύο άλογα, ένα άσπρο και ένα μαύρο και το άσπρο είναι το καλό, το μαύρο είναι το κακό και είναι το υποσυνείδητο και το αυτέ και ό,τι τους έχουν πει σε κάθε μια εταιρεία. Λοιπόν, τα αναμασάνε, τα ανακυκλώνουν χωρίς να έχουν καμία σημασία στον τέθρυπο κάρο του ηνίου. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, θα πάμε εκεί, θα πάμε στο μουσείο πρώτα, θα ξαναγηθούμε, είναι εύκολο, γρήγορο. Έχει έρθει τόσες φορές, αλλά έχει υποχρεώσεις. Λοιπόν, ή θα είναι μαζί μας. Είναι η παρουσία σου πολύ. Μπορεί να γίνει κάποιο θαύμα, δεν ξέρω. Ναι, αυτό είναι, θα το δείξει. Μπορεί να έρθει παρεξύπτωτο. Κομμάτω. Ναι. Λοιπόν, πάμε μετά στον αρχαιολογικό χώρο. Δεν το προχωράμε όλο μέχρι πάνω, δεν θα φτάσουμε δηλαδή στάδιο κτλ. Θα φτάσουμε μέχρι θέατρο. Εκεί, αν μας επιτρέψουν, μπορούμε να κάνουμε ένα κύκλο. Άμα μας το επιτρέψουν, γιατί μία χρονιά μας το επιτρέψανε. Άλλες χρονιές, ανάλογα το φύλακα που είναι εκεί. Το ξέρω. Ανάλογα όμως το φύλακα, ανάλογα τις καταστάσεις, μπορεί, αν δεν έχει πολύ κόσμο κτλ., να το επιτρέψουν. Είναι ανάλογα που θα πέσει. Θα το επιτρέψουν. Ναι. Και το πιο σημαντικό, αυτό που εγώ θα ήθελα να μεταδώσω, ας πούμε, στον κόσμο, σε όλο εκεί τον αρχαιολογικό χώρο, είναι ότι κάτω από τον ναό του Απόλλωνα υπάρχει ο Λαβύρινθος, που είναι μια κρύπτη τέτοια, που μπαίνεις μπουσουλώντας, με τα γόνατα, δεν μπορεί να πεις όρθιος, με τα γόνατα, που από εκεί μπαίνανε τα παιδάκια από 7 χρόνων έως 13, που οι γονείς τους ξέραν ότι είχαν οράματα, βλέπαν όνειρα, είχαν προαίσθηση, είχαν άνοιγμα διέστησης, προβλέπανε, κάνανε, ξέραν ότι είχαν ιδιότητες. Θα πηγαίνανε εκεί πέρα και ένα-ένα, όχι όλα μαζί, ένα-ένα με απόσταση 10 λεπτών κτλ. Έμπαινε μπουσουλώντας εκεί, υπάρχει ένα κατέβασμα που είτε θα πέσει με τα χέρια, είτε θα πιαστείς από κάπου για να κατεβάσεις τα πόδια για να κατέβεις ανόρθιος. Και εκεί ξεκινάει ένας λαβύρινθος. Πας δεξιά, ξαναγονατίζεις λίγο, πας αριστερά, πας δεξιά, πας αριστερά και κάποια στιγμή βγαίνεις από ένα διάδρομο που έχει ένα φως, γιατί είχε ανοίξει εκεί πέρα μια πέτρα και συνέχιζες, έβγαινες και έβγαινες κάτω από μια σκάλα, δίπλα στη σκάλα, που εκεί η σκάλα ήταν με πορφυρό χαλί. Και έβγαινες ότι βγήκα και σε περιμέναν οι γονείς σου να σε παραλάβουν και σου λέγανε μπράβο, ήτανε καλά, ήταν... ναι, έλεγε, ένιωσα αυτά. Όσα παιδάκια δεν βγαίνανε, χωρίς να ξέρουν τα άλλα γιατί φεύγανε, όσα παιδάκια τους βάζανε μετά από 10 λεπτά και μπαίνανε μέσα και βρίσκανε την κρύπτη που πηγαίναν κάτω από τον ναό, αυτά τα παιδάκια παρουσιάζονταν στον αρχιερέα του ναού, στις αρχιέρειες, στις πυθίες και του πρότειναν και του λέγανε εσύ θέλεις να μείνεις μέχρι τα 18 σου εδώ να μάθεις ανώτερες πνευματικές καταστάσεις.
θέλεις αυτό το χάρισμα που έχεις να το δώσεις για τους συνανθρώπους και όχι να το εκμεταλλεύεσαι για σένα. Πώς σκέφτεσαι, πώς αντιλαμβάνεσαι, πώς νιώθεις, τι σκέφτεται το άλλο. Θέλεις. Και αν το παιδάκι έλεγε ναι, τότε καλούσανε τους γονείς και τους λέγανε το παιδί έχει πει ναι, εσείς το φέρατε, άρα δέχεστε. Θα μείνει ας πούμε στο ναό, θα μπορείτε να έρθετε Σάββατο να το δείτε τότε κτλ. Θα είναι λίγο πιο έτσι εδώ συμμαζεμένο, θα μάθει τα μαθήματά του, θα μάθει τα γυμνάσιο, θα πάει πανεπιστήμιο, δεν θα σταματήσει τις σπουδές του, θα συνεχίσει να έχουμε σχολεία εδώ, έχουμε τα πάντα, απλώς θα υπηρετήσει μέχρι τα 18 του εδώ και μετά τα 18 του έφευγε. Δεν ήταν υποχρεωμένο να κάτσει. Έτσι. Αν κάποιος όμως ήθελε να κάτσει, θα πρέπει να έχει ιδιότητες του Απόλλωνα, του Διός, του Διονύσου, και να, ή ξέρω εγώ, της πυθίας, της αρχιέρειας, του ναού κτλ. Ώστε να παραμείνει, γιατί νιώθει ότι εδώ είναι ο χώρος, δεν μπορεί να φύγει. Δεν γινόταν η καλόγρια με την έννοια της σημερινή, αλλά αφιέρωνε το έργο της για το καλό των συνανθρώπων. Λοιπόν, δεν ήταν όμως σώνη και καλά. Και κάποιο παιδάκι άμα έλεγε ότι ξέρεις εγώ στα 16 μου θέλω να γυρίσω πίσω γιατί δεν μ' αρέσει εδώ. Ήταν ελεύθερο, δεν ήταν δηλαδή στρατός, δεν ήταν υπογράφης και σε βασανίζουμε. Ναι, δεν υπήρχε πίεση. Λοιπόν, οπότε τα παιδιά που παραμένανε γινόντουσαν ιερείς και ιέριες. Έτσι, δεν μπαίνανε εκεί για βοήθεια και τέτοια, μπαίνανε για να εκπαιδευτούν αυτό το προτέρημα που είχαν, αυτές τις ιδιότητες, τα ταλέντα που είχαν, το χάρισμα, να το αυξήσουν. Γιατί... Την αγάπη αυτό, βέβαια. Και την αγάπη. Εννοείται, αυτό. Εννοείται. Και αυτό το πιο κυρίαρχο που δεν μας λένε μέχρι σήμερα, είναι ότι δεν ήταν μόνο η πυθία που ανέβαινε πάνω από το χάσμα και στο χάσμα βγαίνανε οι ατμοί, όχι δάφνες και σαχλαμάρες που λένε, γιατί άμα κάψεις μία δάφνη και βάλεις πάνω και μυρίσεις, θα σε τρέχουν στο νοσοκομείο με δηλητηρία στους πνεύμονες. Έχει δηλητήριο. Λοιπόν, δεν ήταν μόνο η πυθία. Υπήρχε στην Κασταλία πηγή υδρομαντία, μοτσαλομαντία, πώς το λένε, με τους ιονούς, πτηνομαντία. Βλέπανε ένα πουλί να πετάει έτσι, λέγανε κάτι κακό θα μου συμβεί, κάτι αυτό. Βλέπανε ένα πουλί να πηγαίνει δεξιά, λέγανε «Α, καλό μήνυμα το δεξί πέταγμα». Δηλαδή, καταγράφανε τους ιονούς. Βλέπανε τις σπάλες που μέχρι σε εμάς φτάσανε, οι σπάλες των θυσιαζόμενων ζώων του Πάσχα, να βλέπουν, και άμα βλέπανε τη σπάλα λέγανε «Θα έχει πόλεμο, θα έχει χαρά, θα έχει ευτυχία, θα έχει γάμο, θα έχει...» Έτσι, μέχρι σήμερα, έτσι μέχρι πριν 20 χρόνια, οι γέροντες, ναι. Το ενδιαφέρον τους είναι να δούνε, τι να δούνε, τη σπάλα που είναι τα φτερά, έτσι τα φτερά του ζώου, τα φτερά που έχουμε στην πλάτη μας. Ξεκολλάγανε και βλέπανε ας πούμε, και τη μία και την άλλη και κάνανε σύγκριση τι διαισθάνεται με αυτά τα σημαδάκια που βλέπει, τα κόκκινα και τα λευκά και τα μαύρα, τι του δίνεται, τι του έρχεται πρώτο στο μυαλό. Και έτσι έλεγε αυτό για... Η καρδιά του ζώου, λέγανε αυτός που το έχει σφάξει, αν η καρδιά ήταν κόκκινο, ήταν καλός άνθρωπος, λέγανε. Α, ναι. Του ζώου η καρδιά. Ναι, ναι. Αυτό, σώπα, ναι, αυτό τώρα το ακούω. Είναι κάποιες φυλές και αυτό πέρα από εμάς. Και κοιτάνε την καρδιά. Αυτό είναι, ναι, είναι πολύ... Εγώ πρέπει να φύγω σιγά-σιγά. Ναι, άξε, σε... Όχι, δεν, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα όλους. Να κάνουμε όμως κοίτα ένα κύκλο. Να κάνουμε. Γιατί δεν το κάναμε στην αρχή και δεν ανάψαμε ούτε ένα κεράκι, ούτε τίποτα, δεν πειράζει. Απλά ανάψω την πάντα. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Και η εφτά ήταν υπέροχη. Συμφωνία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που είμαστε εδώ. Είναι χαρά μας να είμαστε πάλι εδώ, γιατί δεν μας ενώνει το τώρα μόνο, μας ενώνει αιώνες των ψυχών μας και θεωρώ ότι ήρθαμε εδώ για να εκτελέσουμε, όχι να εκτελέσουμε, να
να επιτελέσουμε, έτσι, γιατί τελετή είναι, τελετουργία είναι, ένα έργο για, όχι για μας, όχι για τα παιδιά μας, ούτε για τα εγγόνια μας, για μετά από 10 γενιές, έτσι, για την ανθρωπότητα που θα έχει το μέλλον και θα λέει 7 άνθρωποι είχαν συναντηθεί στο σπίτι της Αριστείας και κάτι κάνανε εκεί πέρα και κράψανε τα βίντεο. Τέλος πάντων, χαίρομαι που υπάρχουμε, ναι. Και καλό δρόμο να έχουμε, τα όνειρά μας να γίνουν πραγματικότητα. Ο κήπος του Ασκληπιού, όπως λέει εδώ η Αριστεία, είναι εδώ. Είναι εδώ, πράγματι είναι εδώ. Λέει, σειρά σου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη, ευτυχισμένη που ξανά λειτουργεί αυτός ο χώρος, γιατί με απογειώνει μετά, κάτι γίνεται μαγικό. Παράλληλα, ήθελα να πω τι υπέροχο πράγμα είναι ξαφνικά να βλέπεις έναν άνθρωπο, και να φέρομαι εδώ, να ανοίγει η καρδιά σου. Η Αλεξάνδρα. Και άπλατα. Τι υπέροχο είναι. Αυτή είναι αυτή μας και εκείνη. Έτσι, αγκαλιές είναι, αγκαλιές είναι. Χαίρομαι που σε γνώρισα πάρα πολύ. Ενθύμηση είναι. Ξαναγνωριζόμαστε, δεν είναι, ξαναυπήρχαμε. Θα το βρούμε, θα το βρω εγώ απόψε. Πού και πώς. Εύχομαι ο κήπος που αναφερόμαστε να αποτελέσει το σπόρο ώστε οι υπάρχουσες δομές που πάνε να σώσουν ανθρώπους να μιμηθούν τον τρόπο αυτόν και να αναπτύξουν την κοινωνία μετά σαν δαβλό. Ήδη το κάνουν, να ορίστε, ναι. Υπάρχουν ήδη. Γένετο, γένετο, γένετο. Εύχομαι ό,τι καλό για όλο το κόσμο. Γένετο, γένετο, έγινε. Θεωρώ ότι εφόσον το θέλουμε, γίνεται. Γένετο, γένετο, έγινε. Ευγνωμοσύνη, Αριστεία μου, που μας φιλοξενεί σήμερα στον υπέροχο χώρο σου, σε αυτό το χώρο αγάπης. Αισθάνομαι πολύ όμορφα και ευγνωμοσύνη σε όλους τους συνεαυτούς που συνέντησα σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις όμορφες ενέργειες. Αγάπη και φως και μέσα μας και γύρω μας. Αυτό μόνο. Γένετο, 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 έγινε. Νιώθω ότι συνάντησα συμμαθητές εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραμένω μαθήτρια και θέλω αυτό το ρόλο να παίζω. Δηλαδή αυτό είμαι. Και θέλω, μπορώ να το εκδηλώνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το άνοιγμα ήταν και από μένα, έτσι. Πραγματικά. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες πόση χαρά έχουμε. Θες να φύγεις. Ναι. Έχω σπανακόπι. Γιατί άφησε το χέρι σου. Έχω. Η τούρτα. Η τούρτα, κάτσε να βγει η τούρτα τουλάχιστον. Έτσι να σου μείνει σαν εικόνα. Δεν αμφιβάλλω, αλλά πρέπει, χρειάζεται να φύγω. Εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα. Μπορώ να σε πάρω μια αγκαλιά. Εγώ περισσεύω πάντα. Είναι καλό να γίνουμε κομμάτι-κομμάτι. Μην πάει ο Αλεξανδράκης από εκεί. Πάνε πρώτα. Αυτά εδώ είναι τα πιο καλά δωμάτια της Αλέκας. Εδώ είναι το... Έχουν εσωτερική κουζίνα, μπορούμε να μαγειρευτώ. Όπως και τρεις φορές, οπότε ισχύει. Και στη Μαρία είναι πιο εσωτερικές κουζίνες, είναι άλλη κατάσταση. Αλλά μην κλείνετε, εδώ είναι εδώ. Να κλείσουμε σας πρώτα αυτά, μετά να πάμε εδώ. Συγγνώμη. Εντάξει, κάτι σκέτο, και όποιος κλείνει, πρέπει να πάρουν τα ηλιακά να λέγουν, να στείλει το λογαριασμό να το στείλει κατευθείαν τα 50 ευρώ στην Αλέκα, να μην έχουν λύσει. Με όλα, ναι. Καλό, καλό. Συγγνώμη. Να πω δηλαδή στο Παναγιώτη να κλείσει από τώρα, ό,τι θέλει. Όχι, θα μου πει εμένα για να ξέρω πόσο δωμάτιο έχει. Ωραία. Ωραία. Παρακαλώ, μια ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Αυτό δεν είναι σπίτι. Είναι ένα. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαρι
Εδώ είναι η δημοκρασία, δεν είναι εκεί. Εδώ είναι η δημοκρασία πραγματική. Όλα εδώ είναι και ένα πράγμα που θα ξαναδείξει. Στην Γαλλία, στην Γαλλία. Εγώ τη μεταφέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και είμαι και θελόντρια σε αυτό το πρόγραμμα. Ωραία. Μπορώ παραγγελμό να πάω σε Παιδιά, αν θέλετε καρδούλες, δεν είναι εκεί, ίσως είναι στο... Για σας το βαθρόνο. Α, το ναι. Ας γιον κάποιον βρίσκεται το site και από εκεί έχει παίξει μου και αφήνει το... Α, οκ, ωραία. Αυτό που έχεις. Το βγάζεις λίγο. Α, να βγάλω μια φωτογραφία όλα μαζί. Είστε μια φωτογραφία. Μου δώσατε πολλά, ίδια. Ένα, δεν θέλω. Για να δώσει φίλους. Α, οκ. Γι' αυτό είπα ότι... Μένω στο κέντρο. Στο κέντρο μένει. Μου επιτρέπετε και εμένα. Δίθερα. Κάτσε να τα παρακολουθώ, να τα βάλω εδώ. Παιδιά, μία φωτογραφία πρέπει να βγάλουμε. Να βγάλουμε, να βγάλουμε. Στο μπαλκόνι. Θα πάμε και στη βεράντα. Αλλά πήγε σε πόλα που σας έκανε και μου είπατε αυτό το μήνυμα γενικά που είπατε. Είναι πάνω από τις κυρίες στην Ιγκλάντα. Όχι, και ο Μπράιλα. Δεν έχω. Υπάρχει χώρο. Έχει κάποιος άλλος σε φωτογραφία να έχει επαρκή χώρο. Μη επαρκής χώρο. Δεν βγαίνει. Θα βγάλω εγώ με το δικό μου και θα το ανεβάσω στη σελίδα σου. Το έχω καλό, έχω πάλι. Σίγουρα. Θέλω να το στο WhatsApp να μου WhatsApp, ναι, άμα βάλεις ναι, τον αριθμό τηλεφώνου. Γιατί άμα το στείλω στο Viber, στο Viber είναι καλύτερο. Στο Viber, ναι, ναι, ωραία. Ναι, ναι. Καλό αρχίζει να σου βρείτε το Viber, ναι. Κάτσε να βάλω 1080, να πάω με σούπα, ωραία. Κάθισε στον καναπέ. Να πάρουμε όλο το κάμερα. Ναι. Α, είναι σαν θάλι. Μπορώ να προσκαλέσω μία φίλη μου στους Δελφούς. Εννοείται. Αλλά πρέπει να το πεις όλα αυτή τη να το γράψει. Δεν ξέρει ελληνικά μερ, αλλά μπορεί να θέλει εδώ μία φίλη μου στους Δελφούς. Μπορώ να προσκαλέσω, αλλά είναι ένα παιδινά. Μπράβο. Δίκορος είναι και απαστράπτων γιατί είναι το φως εδώ στο κεφάλι σου. Κάνει και με αυτό μία, έτσι. Αλλά να, γιατί βάλει και τον εαυτό σου μέσα έτσι. Τώρα θα κάνουμε και ένα άλλο. Ναι. Και τώρα γελάμε. Μπράβο. Πώς το κάνεις και έτσι, μπράβο. Είχε φυλάσει και το έλειψες. Έχει πάει στο δάχτυλο, θα πάει στην οθόνη. Η προλογία είναι εργαλείο. Η προλογία είναι εργαλείο. Να κάνουμε... Εδώ θα μπεις, εδώ θα μπεις. Θα κάνουμε μία, μπράβο. Εδώ, έτσι. Λοιπόν. Έλα. Πώς βλέπω. Ανάποδα το κρατάς ή όχι, όχι. Ανάποδα. Μισό λεπτό, να δω μήπως είναι καλύτερα έτσι. Ναι. Κοντινό πλάνο. Ναι.
Ωραία. Να βγάλουμε και μία... Σέλφι. Ναι. Έλα, ναι. Δεν μας παίρνει όλοι. Μας παίρνει, ναι. Ξέρει και εδώ. Ελά το λίγο. Ναι. Έλα. Σκύβησε εσύ λίγο, γιατί είσαι ψηλός. Σκύβησε εσύ λίγο. Εσύ όρθια, όρθια. Εκείνο σκύβει έτσι εδώ μπροστά γονατίζει και φαινόμαστε εμείς από πάνω του. Να κάνουμε... Όπως το γυρνάμε. Να τώρα. Από... Κάπου εκεί. Όχι. Πώς το γυρνάμε. Γιατί δεν μου το έχει. Από γιατί... Αυτό, αυτό. Εδώ είναι φωτογραφία, ναι. Αυτό. Το βγάλα. Το γύρισε, μπράβο. Ωραία. Έλα, ψηλέ. Πιο χαμηλά, εκεί, α, μπράβο. Πιο μέσα, πιο μέσα, μπράβο. Χαμόγελα. Είσαι κρίμα. Χαμόγελα. Νικήσαμε. Άντε. Ναι, ναι, ναι. Η επανάσταση έχει ξεκινήσει, αλλά δεν το έκανε. Κάποια θα διαλέξουμε. Όχι, ναι. Όλα. Όλοι βγήκαμε. Να σου πω, δεν έχεις έρθει σε καμία επιλογασία, Αλεξάνδρα. Έχεις έρθει. Άμα έρθει για την κάνατε προς την αρπένιδα προς την... Όχι ρε εσύ, έπρεπε να έχεις έρθει τόσο καιρό τους από εδώ. Να σου πω, στον Πάολο Νέτο ερχόσουν. Πού? Στον Πάολο Νέτο, στις θεραπείες, των Βραζιλιάνων. Πριν από πόσα χρόνια. Ναι, ερχόμαστε. Από εκεί γνωριζόμαστε. Από τον Πάολο Νέτο γνωριζόμαστε, που εγώ καθόμουν στην πόρτα. Και ψαγκάλιαζα, τους έβγαζα. Πού να θυμάμαι τώρα, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Ναι, από τον Πάολο δεν τον γνωριζόμαστε. Και πατέρα Λυσαρίωνα ερχόταν. Με τον πατέρα Λυσαρίωνα είμαι ελευθερία. Από τότε γνωριζόμαστε. Η δέσποινα του Τοπούλου είναι πριν 10 χρόνια, ενώ τότε αυτή είναι πριν... Καληνύχτα, γεια σας. Καληνύχτα, δρόμο. Γεια σας, παρακάλιασα. Νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά, Βασίλη. Κάτσε να αγκαλιάσω για την κυρία που φύγει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Το ξέρεις, σίγουρα. Λοιπόν, έλα μια αγκαλιά όλοι μαζί, γιατί δεν θα ευχαριστούμε. Μια αγκαλιά όλοι μαζί, γιατί δεν γίνεται να ευχαριστούμε. Έτσι. Ενώ στο κεφάλι σας. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Συνθεοί και συνθεές, λέτε. Εμείς είμαστε η χείρα. Η χείρα. Συν Αθηνά και χείρα, εμείς είμαστε η χείρα. Πρέπει να βάλουμε το χέρι μας και να κάνουμε... Πώς το είπα, έλα. Κάτι ήξερα. Καλό δρόμο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Ό,τι θέλετε. Να ζεστάνω την πίτα. Το γλυκό πρώτα. Α, την πίτα. Πάρε την πίτα, άντε. Και το κλειδί μετά. Το τσίπο δεν είναι. Εγώ θα φύγω, δεν θα κάτσω. Λίγο. Θα κάτσω λίγο έτσι να κουβεντιάσω. Το άμα δεν πάει. Να ανοιχτό το live. Ναι, μου φαίνεται. Ξεχάσει. Εδώ δεν πειράζει. Απλά μην το κλείσει. Επιχορεύει. Η διαφορά είναι η υπέροχη αφήγησή σου. Θα μάθουν πράγματα, μπράβο. Είναι υπέροχο να ακούς πράγματα που μπορεί να μην τα ξέρεις να τα μάθεις διαφορετικά. Εγώ θα πω ότι με τον και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός είναι ο λόγος της εκδρομής. Εγώ δεν κάνω... Κάθε ταξίδι ποτέ δεν είναι ίδιος. Εννοείται. Εγώ όταν πηγαίνω σε μια οποιαδήποτε ξενάγηση, περιήγηση κτλ. Δεν έχω στο μυαλό μου τίποτα να πω. Του έρχονται έτσι. Κάνουμε ένα κύκλο πάνω στους Δελφούς, τέτοια εποχή πέρσι, που αυτός ο κύκλος είναι περίπου 50 άτομα. Ωραία. Και έτσι όπως είμαστε μπροστά στο ναό του Απόλλωνα, τη στιγμή που λέμε ευχές, κάποιος κοιτάζει πάνω στην ακρογραμμή του βουνού, που τελειώνει η Δελφή, και λέει, παιδιά, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Και τι βλέπουμε. Εγώ καιρούς, να είναι στην άκρη στην κορυφή και να μας κάνουν σαν να μας χαιρετάνε, ξέρεις, με τα κέρατα. Λοιπόν, και αφού τελειώνει αυτό, γυρνάω και λέω, κοιτάξτε εδώ! Και έρχονται δύο αετοί από πάνω και κάνανε ζευγάρωμα, πάνω από τα κεφάλια μου. Αυτό και μόνο που βιώνει ένας άνθρωπος, χωρίς να... δεν ξέρω να το ξέρετε. Η πρώτη παράσταση σε αρχαίο θέατρο, γίνανε στους πρώτους δελφικούς αγώνες με το Σικελιανό και ανεβάσανε οι υπέροχοι ηθοποιοί τότε
η πρωτομάστορη δηλαδή του θεάτρου, τον Προμηθέα Δεσμότη, και την ώρα που τον ανεβάζουν πάνω σε ένα βουνό που είχαν φτιάξει πάνω στη σκηνή, μαζί με την Ιώ που έχει κεφάλι αγελάδας πάνω της και τον τρέχουν και είναι, απ' τη μια είναι ο ύφεστος, απ' την άλλη είναι το κράτος και η βία. Σας λέει τίποτα αυτό που τον αλυσοδεύουνε. Και ενώ τον βάζουν πάνω και το χτυπάνε και το δένουνε, εκείνη τη στιγμή που έχει έρθει ο ωκεανός και του έχει πει υποχώρησε, πες ένα συγγνώμη στο Δία, ότι δεν θα το ξανακάνεις, δεν θα δώσεις τη φωτιά στους ανθρώπους, ότι το μετάνιωσες για να γλιτώσεις. Όχι, του λέει, ο Δίας θα έρθει εδώ να με παρακαλάει, που θα χάσει την εξουσία του. Γιατί εγώ το είπα ότι θα χάσει την εξουσία του. Εκείνος δεν με άκουσε. Λοιπόν, και ενώ πεισματώνει, βρίζει ο Προμηθέας, κάποια στιγμή του στέλνει ο Ερμής και ο Δίας τους δύο αετούς του για να τρώνε το σηκώτι. Και εκείνη τη στιγμή γυρνάει και λέει ο Προμηθέας, «Ω Θεοί, έρχονται οι αετοί του Δία!» Και κοιτάζουν όλοι οι θεατές πάνω και βλέπουν τους δύο αετούς να κάνουν το ζευγάρωμα. Που αυτό δεν μπορεί να το κάνει σκηνοθέτης, δεν μπορεί να το κάνει, μόνο μία θεία ενέργεια μπορεί να το κάνει. Για να διαπιστώσει το κοινό και η όλη κατάσταση ότι αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή είναι ιερό. Τώρα μου θύμισες κάτι. Ήμουνα πολύ μικρή, όπως άνοιγα τα βιβλία και δεν ήξερα, δεν είχα πάει σχολείο τότε, έβλεπα αυτό που είπες εσύ, ένα πουλί έτρωγε κάτι σε το σηκώτι του Προμηθέα. Που ήταν γονατιστός, ναι, αυτός είναι ο Προμηθέας. Αυτό μου έχει μείνει. Δεν είναι τυχαίο ότι τρώει το σηκώτι. Ξέρανε από πάντα ότι το σηκώτι είναι το μοναδικό όργανο του ανθρώπου που ξαναγίνεται. Ναι. Πολλαπλασιάζεται. Ναι, ναι. Τώρα μου θυμήθηκες. Το μεγαλύτερο βασανιστήριο, έτσι. Και γιατί υπομένει ο Προμηθέας, ξέρετε γιατί. Γιατί ξέρει ότι μετά από αιώνες το φως θα έρθει στην ανθρωπότητα και οι άνθρωποι θα τον κάνουν βασιλέα τους. Γιατί οι άνθρωποι θα πιστούνε προς την επιστήμη, προς τη σοφία και όχι σε δόγματα και όχι σε υπερβολές και όχι από εδώ και από εκεί. Και γι' αυτό υπομένει μέχρι σήμερα στον Κάφκασο ο Προμηθέας. Πότε θα πάει ο Έλληνας Ηρακλής να τον απελευθερώσει με τη σκέψη του. Στον Κάφκασο είναι αυτό που θέλει, λέμε. Ναι, ναι, στον Κάφκασο. Που ο Κάφκασος, ξέρετε, είναι ένα μέρος, το μοναδικό μέρος πάνω στη γη, που τα απότομα βράχια του, δηλαδή έτσι και πέσεις από εκεί, χάνεσαι. Δηλαδή οι πέτρες είναι όλες σαν αγκάθια. Εμείς στην Αλβανία η Κάφκα είναι αυτό πίσω. Το Κάφκαλο, ναι. Και αυτό έλεγε και ο Σιμακόπουλος ότι Κάφκασος σημαίνει ότι στο κεφάλι έχουμε δέσει το Προμηθέα. Έχω για το κεφάλι, για το κυπάρισο. Θα τους πω, βέβαια. Ναι, βέβαια, βέβαια. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, θα υποθούνε, αλλά παιδιά, ποτέ δεν είναι η ίδια ιστορία. Δηλαδή, μπορεί τότε που τη γράψαμε ή την είπαμε και τα λοιπά και υπάρχει, με άλλους ανθρώπους, με άλλες καταστάσεις, εκεί στα τρία κυπαρίσια που είναι, νιώθω ότι λέω άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι, πώς το λένε, παπαγαλία. Αυτό που ξέρω είναι άνοιγμα, όπως λες, καρδιάς και μιλάει η καρδιά, δεν μιλάει το μυαλό. Δηλαδή παίρνω εντολές, παίρνω οδηγίες, παίρνω επικοινωνία. Δεν παίρνω, θα πω αυτό και αυτό και αυτό. Και αυτό που ξέχασα να σας πω είναι ότι σε αυτό το σημείο που μπαίνουμε στο Δεδαλώδες, κάτω από το ναό του Απόλλωνα, πέρσι το καλοκαίρι, ενώ πάω πάνω από 25 χρόνια, διαπίστωσα πως τα παιδάκια βρίσκανε την άλλη δίωδο. Και για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι τελικά κάτι που νομίζεις ότι το ξέρεις, το γνωρίζεις και είναι καθημερινό, δεν γνωρίζεις τίποτα. Και σου αποκαλύπτεται η κρύπτη
Και λες, μα καλά, αφού πέρναγα από εδώ, γιατί εδώ δεν κοίταζα και πήγαινα πάντα προς τα εκεί που ήταν το σκοτάδι. Καταλάβεις δηλαδή. Και φυσικά αν μας επιτρέψουνε και αν πάρουμε την άδειά τους, θα μπούμε και εκεί στην κατεβάση αυτή του ιερού, γιατί νιώθεις την ενέργεια μέσα στο είναι σου. Και είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια μετά από τους δελφούς, θα μπούμε στο πούλμαν, θα φάμε λίγο έτσι εκεί κάτω από τα πλατάνια για ένα μισάωρο, θα μπούμε στο πούλμαν και θα πάμε θερμοπύλες, θα έχετε φέρει όλοι τα μαγιό σας, μα όλοι, δεν θα πει κάποιος το ξέχασα και το άφησα σπίτι. Για σένα το λέω. Είσαστε μάρτυρες. Έτσι και έρθεις, θα έρθεις με ολόσωμα μαγιό, με φόρμα, με κάτι. Θα βουτήξεις. Το αρχή σου ανάποδα. Έτσι, άμα, ναι. Η κυρία και η Αλεξάνδρα είπε γυρνή θα κάνω. Όχι, στη θάλασσα έλεγε. Όχι. Παντού, όχι, αφού θα τα βγάλουμε εκεί. Θα μας γράψουν τα κανάλια. Όχι, όχι, γιατί ακουγόμαστε στον κόσμο, δεν είναι. Λοιπόν, ναι, θα είναι ο καθένας με το μαγιό του, με την πετσετούλα του και θα πάμε στους καταράκτες, θα κάνουμε θεραπεία εκεί επιτόπου και θα είναι υπέροχα γιατί θα γιώσουμε αυτές τις πνευματικές ενέργειες. Πολλά φιλιά και στη Σαμφράκη έχουμε την εκδρομή 24 με 29 Αυγούστου. Και πληροφορίες θα δώσουμε μετά την εκδρομή και θα συζητήσουμε μαζί με την Αλεξάνδρα στην εκδρομή μας πώς θα γίνουν και τι θα γίνουν ώστε να είναι οικονομικά και υπέροχα. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε που αντέξατε μέχρι εδώ, γιατί κάποιοι θα το κλείσανε, θα είδαν ότι έχουμε φύγει από μπροστά και είμαστε Σκόρπιοι. Να είστε καλά, γένετο, εγένετο, έγινε. Έρωστε, ευδαιμονείτε. Και εμένα ανοιχτό είναι, έτσι δεν είναι. Ναι. Φιλιά πολλά.